Καλημερούδια, καλημερούδια. Είναι η Τρόικα εδώ πέρα στο Λίμπερο της Καρδιάς σας, στους 107,4. Θα πάμε μαζί για το επόμενο διωράκι. Μαζί σας ο Χρήστος ο Κιώσαρος, ο ηχολήπταράς μας εδώ πέρα. Σηκώνει και το χέρι, μας κάνει νόημα. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Μάριος Ασλαμάς και Χρήστος Θεσσαλτίδης θα σας συντροφεύουν για το επόμενο διωράκι. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, δεύτερη ώρα προς το παρόν, ναι. Ναι, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας. Όταν λέω μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, είναι μοναδικός, δεν υπάρχει δεύτερος. Αν λέγα. Προς το παρόν. Ναι. Τι προς το παρόν. Μετά έχουμε και γραμμές. Ναι, μετά γραμμές. Ναι, δεύτερη. Άρα προς το παρόν. Ναι. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας για την πρώτη ώρα, μηνυματικός. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Πλάκα-πλάκα, χθες δεν δίναμε τίποτα, ε. Μετά από πάρα πολύ καιρό. Συγγνώμη, επειδή... αυτό τι είναι. Τι είναι, Μποφίλιο, δεν ξέρω. Δεν είναι για Μποφίλιο, δεν ξέρω. Όχι, κάτι λέγανε. Κάποιο θέμα. Ναι, κάποιο θέμα έχει. Κάποιο θέμα έχει. Κάτσα να ρίξω εγώ χορηγό, να βγάλει τα ρουχαλάκια. Ναι, μαζί μα έχουμε τι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Επειδή το αυτοκίνητό σα είναι πολύτιμο, στι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στι προσωπικέ σα ανάγκε. Πού το βρίσκουμε τον τύπο, μαργαριτόπουλο.com ή αν θέλετε τηλεφωνείτε στο 2310-911-701. Μαζί με τον Μαργαριτόπουλο έχουμε και δεξιώσεις διαμαντής. Διαμαντής, τεράστιος. Από ένα πάρτι 20 ατόμων έως ένα παγκόσμιο συνέδριο 3.000 ατόμων. Από μια παιδική κατασκήνωση ως μια αεροπορική εταιρεία, η εταιρεία Catering Διαμαντής ανταποκρίνεται με συνέπεια σε κάθε επαγγελματική πρόκληση. Πού το βρίσκουμε? Σφαίρα. 18 χιλιόμετρο, Παλαιάς Εθνικής Οδού, Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-530-525. Επαναλαμβάνω, 2310-530-525. Πανεύκολο τηλέφωνο για να οργανώσετε την τέλεια εκδήλωση. Τιμήσε ένα και για τον Γιάννη, τον You'll Never Walk Alone που μας έστειλε χθες αυτό το μήνυμα με τον ακόμη τσουμπά. Βάζουμε κάτι που έχει βγάλει το Manchester. Ίσως το πιο όμορφο πράγμα που έχει βγάλει το Manchester, του Stone Roses. Έτσι. Του αγαπάει και αυτό, του λατρεύει από ό,τι γνωρίζω. Είχε στείλει και άλλες φορές μήνυμα εδώ πέρα στην εκπομπή. Και ακόμα αυτή είναι την κομματάρα. Stone Roses βάζουμε, Μάριο, Made of Stone. Το άκουγα πριν από περίπου μία εβδομάδα. Σε μία συλλογή. Θύμισε μου τον τίτλο, Παναγιώτη. Made of Stone. Τα Made of Stone, είστε καλό. Μπράβο, ρε. Κομματάρα. Τεράστιο. Κομματάρα. Δεν το πολύ παίζουν τα μουσικά ραδιόνα Ντεμεκ. Κομματάρα. Κατάλαβες. Αν έχεις όμως Ασλαμά να στα μαθαίνει αυτά, κατευθείαν τα βάζεις. Όχι, είναι Βρετανίλα δική σου να μην αυτό. Βρετανίλα δική σου. Χρήστο Κιώση έχουμε, DJ Κίος. Φαντάζομαι ότι πρέπει να το έχει παίξει στη ζωή του αυτό έστω μία φορά. Έστω μία φορά. Σε ό,τι του βάζουμε, λέει ναι. Αφιβάλλω αν τα έχει παίξει. Σφυρικούλα το κεφάλι, τελειώνει η κουβέντα. Αυτό έπαιζε πολύ μαύρες μουσικές. Αυτά τα συχαινότανε. Δεν τη λένε έγχρωμες μουσικές. Όχι, γίνεται γιατί υπάρχουν λευκές. Χρήστο, ό,τι ένσταση έχεις, παίρνει το μικρόφωνο και μιλάς, έτσι. Το δικό σου εκεί, δεν ξέρεις, δεν ξέρω. Θέλω να ακούσει ο κόσμος τη φωνούλα σου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σήμερα με δύο αντίο, με δύο μεγάλα αντίο. Έχουμε αρκετά θεματάκια κωδικοποιημένα, τα οποία έχουν πολύ πολύ ψωμί, είναι ποδοσφαιρικά όλα. Απλά, καλό είναι σήμερα να ξεκινήσουμε και με δύο αντίο. Ειδικά το ένα έχει σημαδέψει τη ζωή μου, όχι τη δικιά μου μόνο, μιας γενιάς ολόκληρης. Έφυγε την Παρασκευή σε ηλικία 86 ετών ο μοναδικός, ο τεράστιος, ο απλησίαστος Ντούσαν Μακαβέγεφ. Ακόμη και αν δεν έχεις πάει στη ζωή σου σε κινηματογράφο, αν δεν έχεις μπει, δεν ξέρεις τι είναι το σινεμά, ναι, δεν ξέρεις τι είναι ο κινηματόγραφος, ψάξε, βρες και δες για να φας τη σφαλιάρα σου μια για πάντα και να ξεχάσεις ό,τι συχαμερό συμβαίνει γύρω μας σήμερα. Συμβαίνουν και ωραία πράγματα, έτσι. Για να ξεχάσεις τα συχαμερά, να ξεχάσεις αυτά που μολύνουν, που δηλητηριάζουν ψυχές και καρδιές, δες το αριστουργηματικό και εμβληματικό sweet movie. Λέγοντας, δεν θα πω τίποτα γιατί τα έχουν γράψει όλα αυτές τις μέρες κριτικοί, δημοσιογράφοι, γίναν διάφορες αναφορές. Δώσε λίγο μουσική, Χρήστο. Για τον μεγάλο Ιουγκοσλάβο σκηνοθέτη, τον μεγάλο Σέρβο σκηνοθέτη που γεννήθηκε στο Βελιγράδι, τώρα που πέθανε νομίζω κάπου στη Δυτική Ευρώπη αυτό ζούσε. Ζλάτκο Βούγιοβιτς. Κάτι τέτοιο. Θα πω το εξής. Έχουμε βγει από το Ριβολί, αν θυμάμαι καλά, 5 συμμαθητές. Ήμασταν 5 συμμαθητές και πολύ 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 καλοί φίλοι. Βγαίνουμε από τον κινηματογράφο Ριβολί, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης. Στην γωνία Παύλου Μελά, με παλαιό πατρόν Γερμανού, έτσι, Χρήστο. Όχι γωνία, λίγο πιο πάνω, ναι, λίγο πιο πάνω. Φτάνουμε εκεί στη γωνία για να χωρίσουμε να πάμε στα σπίτια μας. Και θυμάμαι ότι ο Μπάμπης, ο παδός του ΠΑΟΚ, ζει στη Γερμανία, από όσο ξέρω, να είναι καλά το παιδί, με τον Γιώργο Ηρακλειδέα άρρωστο, που θα πω τώρα στο διάλειμμα στον Παναγιώτη τι έχει κάνει μέσα στην Τούμπα,
Ο Γιώργος δεν ζει. Πέθανε ή τον δολοφόνησαν κάπου στο εξωτερικό. Να είναι καλά, να ξαναπάει ο κύριος στην ψυχή του. Είναι το παιδί με το οποίο καταβήκαμε στο τελικό, Ηρακλή Σόφη. Δεν είχαν μαλώσει ποτέ για ποδοσφαιρικά. Δηλαδή είχαν μαλώσει του στυλ, ξέρεις. Ειδικά τότε, ναι. Α, τι σας κάναμε. Α, μέσα στο Καφτατζόγλιο. Α, μέσα στην Τούμπα. Αυτά. Αυτό, χαβαλέ. Τίποτα. Μια ώρα χαβαλέ, μάλωμα. Δεν είχε και έβγαινε για τον Τζαλτίδη. Έχουν πλακωθεί στο ξύλο μετά το Sweet Movie. Για το Sweet Movie. Smack. Βγήκανε στοιχεία χαρακτήρων και κόντρες ζωής με αφορμή το Sweet Movie του Ντούσαν Μακαβέγεφ, του τεράστιου αυτού Σέρβου, συνεθνικότητα Σέρβος, σκηνοθέτη του κόσμου, τον οποίο φυσικά το καθεστώς τον έδιωξε από τη Γιουγκοσλαβία, ειδικά μετά το συγκλονιστικό εκείνο, νομίζω μικρού μήκους, «Μην πιστεύεις σε μνημεία» του 1958. Ο άνθρωπος το 1958 μέσα στην καρδιά του σταλινισμού, του κομμουνισμού, του υπαρτού σοσιαλισμού έβγαλε ταινία μικρού μήκους στην οποία μία γυναίκα ερωτοτροπή παθιασμένα με το άγαλμα ενός καλλίγραμμου άνδρα σε ένα πάρκο και το είδε το καθεστώς και έβγαλε τη φρίκη της ζωής του. 58, δεν το σχολιάζω. Το 58 έτσι κατέφυγε στην Δύση και στον Καναδά. Στον Καναδά έκανε το Sweet Movie. Ο Μπάμπης με τον Γιώργο, Θεός χωρίς τον Γιώργο, δεν ξαναμίλησαν ποτέ στη ζωή τους. Άντε τώρα, σοβαρά μιλάς. Ποτέ. Ναι. Δύο παιδιά που βλέπανε πολύ μπάλα, ασχολούνται με την μπάλα. Ο Γιώργος, νομίζω, στο έχω αναφέρει τι έχει κάνει μέσα στην Τούμπα. Ναι. Μέσα στην Τούμπα, στην 7. Στο έχω αναφέρει, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Δεν ζει πλέον. Ναι. Στο λέω εδώ και χρόνια. Είναι μυστήρια λίγο. Ο θάνατος του περιβάλλεται από μυστήριο. Για ευνόητους λόγους δεν λέω ούτε καν παρατσούκλι. Τον ήξερε στα έτη όλη η πόλη. Για ευνόητους λόγους δεν λέω ούτε καν παρατσούκλι. Πανέμορφο παιδί, πανέμορφο αγόρι. Παίζει να είχε 30 γκόμενες τότε, που εμείς, ας πούμε, ντρεπόμαστε να πάμε να μιλήσουμε. Χαίρομαι που έχω μείνει πίσω για να καταγράφω την πορεία τέτοιων ηρώων, ας πούμε. Δεν ξαναμίλησαν μετά το Sweet Movie. Εσείς μαθητές ήσασταν όλοι. Πέντε άτομα πήγαμε. Ναι. Μπορεί να ήμασταν 6. Ναι, εντάξει. Πέντε σίγουρα. Παρέα σου. Πέντε σίγουρα. Ναι. Βγαίνουμε και γίνεται ρημαδιό. Ναι. Με αφορμή το Sweet Movie. Ναι. Η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη είναι. Δεν σχολιάζω, είναι Μάνος Χατζηδάκης. Αναβάλουμε κάτι. Μίκης Θεοδωράκης, πέρα ανοιχτωμένος. Δεν σχολιάζω, ας πούμε. Γι' αυτό λέω ότι όποιος συγκρίνει Μάνο Χατζηδάκη με Μίκη Θεοδωράκη σαν συνθέτες, έτσι, πρέπει να συλλαμβάνεται και να αποκεφαλίζεται. Ο πόνος γίνεται καρφί. Δείτε το. Αυτός ο άνθρωπος έφυγε και άλλες πολλές ταινίες. Μπορεί κάποιοι να ξέρετε τις μεταγενέστερες. Το The Coca-Cola Kid. Ο γορίλας κάνει μπάνιο το μεσημέρι. Προσοχή του, στο γορί. Του 93. και πάει λέγοντας. Και να πούμε και ένα αντίο στον Γιώργο Καρυπίδη, τον σπουδαίο θεσσαλονικιό σκηνοθέτη που έφυγε σε ηλικία 72 ετών. Με πιο γνωστή ταινία, Την Σκιά του Φόβου, η οποία πήρε και βραβείο. Πήρε το βραβείο καλύτερης ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1988. Ναι, λάτρευε το ονειρικό σινεμά, το φανταστικό, το νουάρ. Αν ρωτήσει 9 στους 10, αν ρωτήσει 9 στους 10 όμως, ξέρουν τον Καρυπίδη του Άρη. Καλά, εννοείται. Και αυτό είναι υγιές. Υγιές. Αν το άλλο θα με φόβιζε, συγγνώμη. Δηλαδή, άμα ξέρανε τον Γιώργο Καρυπίδη και δεν ξέρανε τον Θόδωρο Καρυπίδη. Για τον οποίο κάποιος με ρώτησε αν έχει καμιά συγγένεια που δεν το. Νομίζω πως καμία σχέση. Πέρα από το ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι από το νομό Ημαθίας, μπορεί και να. Νομίζω πως όχι. Γιατί με ρώτησε αριανός δικηγόρος. Νομίζω πως όχι. Επιφυλάσσομαι το αν ακούει ο Θόδωρος Καρυπίδης. Και είχαν συγγένεια, ζητώ χίλια συγγνώμη να μας ενημερώσει, έτσι. Ναι. Νομίζω πως καμία συνέχεια. Καμία συγγένεια. Πες μας για την πλοκή που λέει για τον Μαραφαλίεφ, πώς τον είπες. Ό,τι πιο άρρωστο. Ναι. Ας το δέστο για μένα, η κορυφαία σκηνή συγκλονιστική είναι. Την έχεις δει στην τηλεόραση ταινία, την έχεις δείξει ποτέ. Το έχω δει. Το έχω δει στο Ριβολί. Πότε, θυμάσαι. Το κινηματογράφο. Βγήκε το. Είναι του 77 η ταινία, Χρήστο. Δεν ήταν 75, τέλος πάντων 70. Ξέρετε, παιδιά, κάτσε. 77-78 νομίζω, περίμενε λιγάκι. Ιστορία αγάπη, τα μυστήρια του οργανισμού είναι το 71. 74. Πάω κι εγώ. Sweet Movie, ναι, 74. Ωραία. Εγώ την είδα. Ναι. 79 με 80. 79 με 80. Υπήρχε περίπτωση. Ναι, υπήρχε περίπτωση ότι φέραν ταινία ενώ υπήρχε χούντα. Δεν ξέρω αν παίχτηκε το 1974. Μπορεί και να παίχτηκε. Κάποιες περνούσαν έτσι γιατί ο άλλος δεν ξέραν και τι είναι.
Το καθεστώς δεν είναι αποκριτικό του συμβολισμού, α πούμε. Α, ναι. Είναι συγκλονιστική σκηνή. Όπως και τα τραγούδια. Που φεύγει το πλοίο πάνω στο ποτάμι, είναι Χρήστο στη θάλασσα. Που μπροστά έχει στην πρίμη του, στην πλώρη του, είναι η μορφή του Μάρξ. Είναι η μορφή του Μάρξ. Και έχουν κρεμάσει ένα σακουλάκι. Ένα σακουλάκι με νερό εδώ, στην άκρη του ματιού του. Και είναι σαν δάκρυ. Δεν είναι στην άκρη του ματιού του. Εδώ. Εδώ περιγράφει. Α, εδώ δείξτε. Φίλε, ναι. Στη μύτη μου. Εδώ. Ναι. Ναι. Βασανιστήριο είναι... Ιαπωνέζικο, ξέρεις που τι ισχύει. Τι σταγόνες. Αυτό ποιο είναι τι σταγόνες, που σου βάζουν τι. Που σου βάζουν σε ένα. Έχουν ανοιχτό το μάτι. Όχι ανοιχτό το μάτι, εδώ πέρα, στο μέτρο, εδώ πέρα. Εδώ πέρα στο κούτελο. Στο κούτελο, ναι. Στο κούτελο, σε ένα σημείο συγκεκριμένα. Πέφτει σιγά σιγά σταγόνες. Στο μεσόφερτο. Γιατί παθαίνει με αυτό δηλαδή. Κάποια στιγμή, φίλε, παγώνει. Παραλύουν τα πάντα. Αυτό είναι παγώνιση. Ναι. Τόνο. Τι τόνο. Ότι αυξάνει το βάρος, ότι σου λέτε ναι. Σαν να τρως φυριές. Εγώ νομίζω μόνο με τις αγώνες. Σαν να τρως φυριές. Τέλος πάντων, εντάξει. Σαν να τρως φυριές. Μπορεί να κάνω λάθος. Αυτά από τον Γιώργο Καρυπίδη. Ας τον Καρυπίδη, περίμενε λίγο. Θα πάμε και με Ραφαλίεφ. Την έχει δείξει ταινία από την τηλεόραση. Ναι. 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 Μην πες με κανάλι. Εντάξει. Μην ρωτήσεις. Εννοείται ο Σταρ. Ο Σταρ και μάλλον σε απόψε θα τη βάλει το Open. Ίσως απόψε ή αύριο ή μετά. Βάζει δύο μέρες. Την έχει δείξει. Σίγουρα μία φορά δεν υπάρχει περίπτωση, μπορεί και παραπάνω. Ναι. Και τώρα ελέος η ρίζα τώρα μπορεί να τη δείξει, να ξέρεις. Και η Πασόκ, όχι, σήμερα μπορεί να τη βάλει αυτές τις μέρες, ναι. Από σήμερα έως και την ερχόμενη Παρασκευή, ναι. Τα κάνει αυτά η ΕΡΤ, όταν φεύγει κάποιος, ναι. Βάζει κάποια ταινία. Από Γιώργο Καρυπίδη, να δείτε το Στη σκιά του φόβου. Οπα, τι με τον Γιώργο τον Κόνστα, έτσι. Με όχι τα μάτια μιλάμε εμείς. Έχει εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ. Έχει εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Φωσιριζάκη είσαι, έλα τσάλ. Εδώ ερωτήσεις για τους Σουηδούς. Το παλικάρι. Για τον Νίλς Χόλκερσον. Αν κλειφός ραδιόφωνο θα πάω. Αν κλειφός χρήσαμος δεν θα πάω. Α. Έχει διαφορά. Νομίζω πάτε ότι τυπόλογος, ρε φίλε. Με πάγωσα. Θεσμικός ο ρόλος. Έτσι που το είπες. Έτσι που το είπες. Πόσο ΠΑΟΚ δεν θέλασε να στρέφεται. Α, σταμάτα ρε, σταμάτα ρε. Ακόμα δεν μπήκε. Πόσο ΠΑΟΚ είναι αντίθετος με την ΕΠΟ και είναι κόντρα στην ΕΠΟ. Αλλά πηγαίνει παντού όπου τον καλούνε. Να δώσουμε εισιτήρια για την εθνική που παίζει την Τουμπάρα. Πόσο πρόεδρος της ΕΠΟ από όλες τις ενώσεις πήγε σε αυτήν όπου ήταν ο Ιβάν Σαββίδης. Κατάλαβε. Και μίλησε και έκανε δηλαστικό. Δώσαμε πλακέτα γιατί ξέρεις τι. Πήγε στην εκπομπή στα ουράνια, πάλι στο βόθρο. Είναι χορηγός Κορακάκη. Ναι. Γι' αυτό. Αυτό ναι. Με την Κορακάκη. Περίμενε τώρα, κρατήσου. Θέλω να με παραδεχθείς. Ναι. Έγινε εδώ έξω χθες. Ναι, τι έγινε. Υπάρχει υπέρβαση, υπάρχει και τέλος πάντων στοιχειώδης αντίληψη. Ναι. Χρήστο, είναι μάρτυρας ο Χρήστος και η Μαριλής. Βγαίνει ο Κόλκας έξω. Μένουν τα παιδιά για να κάνουν να πάνε στο διάλειμμα. Να πούνε τους συγχωρικούς κτλ. Βγαίνει ο Κόλκας αφού έχει βγάλει τον πρόεδρο της ΕΠΣ Γραβενών. Μπράβο. Εγώ είμαι απ' έξω και ακούω. Πού να φύγεις. Βγαίνει ο Κόλκας και τα παιδιά πάνε για να το διάλειμμα να κλείσουν. Λέω Σταύρο, το κάνω πολύ σπάνια, αλλά επειδή θέλω να με δείξεις, το κάνω τώρα. Λέει τι θες. Λέω κανένα είναι αγριεύεις, θα σε μηνύσω. Α, λέει είναι, σε ακούω. Σε παραδέχτηκα, σε άκουγα που κράτησες υψηλό δημοσιογραφικό επίπεδο αντικειμενικό και δεν έκανες αγιογραφία του Ιβάν Ιγνατίεβιτ Σαββίδη. Βάζει τα γέλια Κόλκας και φεύγει. Ωραίο, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι κάτι λειτουργεί. Mm. Έχουμε... Έπρεπε να πεις σε αντίθεση με τον εκπρόσωπο του ΠΑΟΚ 10 με 12 το πρωί. Σε αντίθεση με τον. 10 με 12 ποιος. Στο Λίμπρο. Το πρωί. Α, εγώ. Κάνω αγιογραφία του Ιβάν. Εγώ. Πάει κομπή. Χρήστο, έγινε, δεν έγινε. Χθες αγιογραφία, όχι. Ήταν σε υψηλά δημοσιογραφικά στάνταρ η συνέντευξη. Έτσι. Πάει και στη δική του Ασλαμάκη, μου μιλήσε με τον Ραφαλίεφ. Ήρθε ο άλλος εδώ πέρα, ο Δεκόπανη. Αμέσω τον παρέσει. Πραγματικά. Τον παρέσει, πραγματικά. Στο βόθρο, κατάλαβε. Αν του δώσει θέση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο. Αυτό. Χρήστο, έχει φύγει ο Τσαλτίδη με τέσσερα παιδιά. Θα τον δεις με σημαία Σκόπια, ήλιο Μακεδονία στο κόμμα. Τι έχουμε αυτή τώρα, κόκκινο με κίτρινο. Πορτοτσαλτίδι του Λίμπερο θα το βάλω. Κάτσε, η σημαία του είναι Χρήστο είναι τη Ιαπωνία, αλλά με κόκκινο κίτρινο. Η Ιαπωνία δεν κάνει μια μήνυση, εσύ. Τη Ιαπωνία δεν είναι. Αλλά έχει ακτίνε η δικιά του. Αυτή είναι και. Αυτό το διάστημα, μην μιλά για την Ιαπωνία, είναι πληγωμένοι άνθρωποι. Ναι. Γιατί σου λέει νερά που θα βρούμε, πιπλάει όλη στην Κίνα, βέρτα. Εμεί δαγκωνόμαστε. Κλαίω, κλαίω. Λοιπόν. Δίνει μουσική ανάσα ο Χρήστος για να βάλουμε. Σαν σήμερα πέθανε ο παίκτης. Ναι. Ποιος παίκτης? Ένας ήταν ο παίκτης παγκοσμίως, Ασλαμά. Α, την ταινία! Ποια ταινία, ρε Ασλαμά. Συγγραφέα. Ο παίκτης. Σαν σήμερα πέθανε ο παίκτης. Όταν λέμε. Άντε, βάλτε το quiz.
Σαν σήμερα λέμε πέθανε ο παίκτης. Δώσε και γυαλιά ηλίου. Μάλιστα. Ναι. Κουιζάκι. Ωραία. Ωραία. Σαν σήμερα πέθανε ο παίκτης. Ο παίκτης. Ωραία. Παγκοσμίου αναγνωσιμότητας. Μπράβο. Ωραία. 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 Λοιπόν, δώσε μια μουσική ανάσα. Όχι με το Italian. Κάνουμε κάτω χάλι μας. Απλά πράγματα, Μάρη. Λοιπόν, λοιπόν. Το ένα θεματάκι μας που είχε να κάνει με τον Μπάουκ και τον Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδης. Είδα εκτενές ρεπορτάζ στο κανάλι του Ιβάν και ουέ και αλίμονα αν δεν είχε εκτενές εκεί. Δεν παρακλείσει. Ρεπορτάζ του στο Open από την επίσκεψή του στην Εύση Ρεβενών και τις τιμές και όλα αυτά. Ό,τι μου έμεινε και μου κάνει εντύπωση που δεν το είδα σε κάποια ρεπορτάζ σε site και εφημερίδες στα ρεπορτάζ του Μπάουκ. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Ανέφερε, δεν ξέρω, ο Χρήστος Κιώσης, που είναι τόσο ψημένος στη ζωή ο άνθρωπος, πολύ πιο ψημένος από μένα, ήξερες, Χρήστο, την παροιμία αυτή που ανέφερε με το μικρό. Την είπε, δεν την είπε και σε τρία άτομα σε μια παρέα ο Ιβάν. Μιλώντας ο άνθρωπος, έπιασε το μικρόφωνο και ανέφερε την εξής ποντιακή παροιμία. Θα την πω εγώ. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Μια σαχλαμάρα και μισή. Αυτά είναι. Μια σαχλαμάρα και μισή. Είπε λοιπόν ο άνθρωπος, ο Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδης, όπως λέμε και εμείς οι πόντιοι, μπορεί να είμαστε ξυπόλοιτοι, ναι, αλλά δεν είμαστε φτωχοί. Και αξυπόλοιτοι χορεύω. Πρώτον, εγώ έχω συναστραφεί στη ζωή μου, ναι, με 1852 πόντιους, αυτή την παροιμία την ακούω πρώτη φορά. Γιατί σου λένε παροιμίες οι πόντιοι. Αν την έχετε ακούσει εσείς, αν την έχετε ξαναματακούσει, ναι, ενημερώστε μας. Σχολιάστε την παροιμία. Mm. Τι θέλει να πει αυτή η παροιμία. Mm. Τι άκρη βγάζεις. Πώς την είπες, ξαναπες την. Ευχαρίστως. Ναι. Μπορεί να είμαστε ξυπόλοιτοι, ναι, αλλά δεν είμαστε φτωχοί. Μπορεί να εννοεί τον Άρη. Έτσι. Σχολιάστε την παροιμία. FM κενό. Μήνυμα. Αποστολή στο 54-526. 54-526. Ο φίλος ο Αριανός, ο δικηγόρος που με ρώτησε σήμερα το πρωί αν ο Γιώργος Καρυπίδης, ο σχορεμένος ο σκηνοθέτης που έφυγε προψέ ο άνθρωπος, έχει καμία συγγένεια με τον Θόδωρο τον Καρυπίδη, μου είπε και το εξής. Γνωρίζεις ότι ο Τσούμπα Ακπομ μπορεί και να τιμωρηθεί με αφορμή τη χειρονομία που έκανε προψέ στο πανηγυρισμό του μπροστά σε ποια κερκίδα, Παναγιώτη Παπαδόπουλα, σε ποια κερκίδα, Χριστοκιώση, στην οικογενειακή. Ναι, τι, μια χαρά, μάθε τα παιδιά. Από παιδιά μάθαμε. Πιάνουμε τα χαμνά, τι ωραία μας τα δείχνει ο μαύρος ο πλάρας. Εσύ πάρε την ανιψιά σου και τους όλα τα γήπεδα. Ναι. Εσύ πάρε την ανιψιά σου και πάτε στο γήπεδο και να το κάνει αυτό μπροστά στην κερκίδα. Από παιδιά! Μπράβο. Και να χαρεί το κοριτσάκι, να σε ρωτήσει τι έκανε θείο αυτό και να εξηγήσει εσύ. Τι έκανε, θείο. Το λέω και αυτό να το έχουν στα υπόψη φίλοι, μήπως έρχεται ένα ξαφνικό και το έκανε μπροστά στην family tea race, έτσι. Στο family section τη κερκίδα του σταδίου τη Τούμπα. Από Αριανό δικηγόρο σήμερα το πρωί, αυτό δεν είναι δικό μου. Απλά το μεταφέρω. Είναι και ο ίδιος με ερώτηση για τον Θόδωρο και τον Γιώργο τον Καρυπίδη. Τώρα, Χρήστο, είσαι έτοιμος να πετάξεις το άλλο το κομμάτι, το ιταλικό? Οπα, τι θα βάλεις? Κόλπο την τέστα. Στα πολύ γρήγορα, στα πολύ γρήγορα, θέλω στα επόμενα 3 δευτερόλεπτα ποιον ποδοσφαιριστή θα τιμήσουμε σήμερα από αυτήν την εκπομπή. Πέπε, σινιόρι. Σε αυτήν την εκπομπή. Ποιον ποδοσφαιριστή θα τιμήσουμε σήμερα. Έχει να κάνει με το σήμερα. Μπροκόλυ. Με το τώρα. Κανέναν Μπέπε Σινιόρι, κανέναν Γιαγκάλο Αντωνιόνι, Λεωνάρντο Νταβίντσι, κόλπο την τέστα. Κανέναν Πάολο Μαλντίνι. Στα γρήγορα λιγάκι. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54-526. Ποιον ποδοσφαιριστή θα τιμήσει σήμερα η Τρόικα. Έχουμε κάνει αναφορές, ντρέπομαι όμως. Δεν δίνεις τρεις ώρες καλύτερο περιθώριο. Α, τα τρία κάναμε μόνο δύο φορές. Στα γρήγορα. Θεωρώ ότι τώρα το μήνυμα ήδη φτάνει. Άρε Μάριε, μπράβο ρε Μάριε. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Να ήρθε ένα πουλάκι εδώ πέρα, φέρε ένα μήνυμα. με την απάντηση. Τον Ελληνοϊταλό αμυντικό Αβραάμ Παρολί Παπαδόπουλο θα τιμήσουμε. Λέει ο θαλαμοφύλακας. Να φέρουμε και τον Βοσέλας που βγήκε στον αέρα προχθές. Πίσω στον Ολυμπιακό. Ο ποδοσφαιριστής που θα τιμήσουμε σήμερα.
Δεν κατάλαβες. Θα σου δεν πω. Κατάλαβα. Θα σου πω. Α, εντάξει, καλά. Καλά. Εντάξει, ναι. Εντάξει, εντάξει. Ο ποδοσφαιριστής που θα τιμήσουμε σήμερα είναι Ιταλός. Έτσι. Έτσι. Και πραγματικά ντρέπομαι και έχει να κάνει με το σήμερα. Άντε τον μαρτυρά, ο Τάκολα. Με το τώρα έχει να κάνει. Είναι Ιταλός και έχει να κάνει με το τώρα. Ειλικρινά ντρέπομαι που δεν έχει έρθει ακόμη ένα μηνυματάκι με το όνομά του. Του τεράστιου αυτού Ιταλού παικταρά. Τον υπερπαγκόσμιας κλάσης Ιταλό παικταρά. Αυτός ο ποδοσφαιριστής που είναι ο μαυριδερός γείτονας της διπλανής πόρτας. Μπράβο Μάριε. Νομίζω ότι όλοι έχουμε έναν τέτοιον. Βόηθα. Ή είμαστε εμείς οι ίδιοι για τους γείτονές μας. Ο μαυριδερός γείτονας της διπλανής πόρτας. Αυτός ο αντιπόζερος, ο αντιτουριστικός, ο αντιγκόμενος, ο αντιπαπατζής. Ο αντίφα. Ο δεν μιλάω, ο δεν. Ο παπατζής, όχι αντιπαπατζής. Είναι παπατζής. Ποιος. Αυτός. Ποιος. Όχι, δεν λέω για αυτό. Γιατί, άλλο. Γιατί, δεν, γιατί έτσι όπως άκουγα νόμιζα περιέγραφε. Όχι, όχι. Αυτός που τον βλέπεις, αν δεν ξέρεις με τι ασχολείται και τον δεις έξω, θα πεις ότι είναι παπλωματάς, υδραυλικός, προαγωγός, βοθροϊπάλληλος, δημοτικός αστυνομικός. Δηλαδή, αν να το φαντάζεσαι στη δημοτική αστυνομία της Νάπολη να γράφει παράνομα σταθμευμένα σκούτερ και βέσπες. Αυτόν θα τιμήσουμε σήμερα εδώ στην Τρόικα. Αργήσαμε να το κάνουμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα. Μήνυμα για σένα, ερώτηση και μία απορία δικιά μου. Διαβάζουμε πρώτο μήνυμα και μετά και απορία δικιά μου. Καλημέρα. Λέει ο 387, προσέξτε, αυτός μας και παρθενιάζει μεσικά. Χρήσανθε, τι γίνεται με τους Σουηδούς, δώσαμε από 100 κλικ ο καθένας μας και ελπίζαμε σε κάτι καλύτερο. Τώρα αποσύρθηκε το ενδιαφέρον, όλα τα είχε ο αριανός λαός, το παπατζιλίκι του έλειπε. Συνεχίζουμε με Τζανακάκινσον, όπως έγραψε εύστοχα συνοπαδός σε γνωστό αριανό γκρουπ. Γιατί παπατζιλίκι, ρε. Ένα αυτό δεν έκανε, και η απορία. Περίμενε, περίμενε, να τελειώσουμε, να απαντήσω. Δεν έκανε πρόταση ο Άρης. Γιατί είναι παπατζιλίκι. Γράψαμε ακριβώς τι συνέβη. Ο Άρης δεν έχει ρευστότητα να δώσει 200 χιλιάρικα μπραφ και τους πρότεινε δύο δόσεις. Μία 15 Φεβρουαρίου, μία 15 Ιουνίου. Το παπατζιλίκι που είναι. Σου λέμε ακριβώς τι έκανε. Και αυτοί τι λένε. Αυτοί θέλουν όλα τα λεφτά μαζί. Τώρα ο παίχτης. Απέσε το απεσύρωτο το ενδιαφέρον πολλές φορές είναι και μια κίνηση τακτικής. Γιατί αυτός το καλοκαίρι μπορεί να έρθει τζάμπα. Τώρα μιλάμε για τον μπακ, έτσι. Για τον μπακ. Ο άλλος κάνει 600 χιλιάρικα, φίλε. Τους πρότειναν και 6 δόσεις των 100. Ο άλλος τι θες είναι? Το φορ. Φορ, ναι. Γιατί είναι παπατζιλίκι, δεν κατάλαβα. Στρόμπερκ. Δηλαδή τι να του γράψουμε. Ότι, και να σου πω και κάτι. Οι Σουηδοί γράφαν ότι έκλεισε. Τσαλτίδινσον. Ο Τσαλτίδινσον, ναι. Του γράψαμε ακριβώς τι έγινε. Δηλαδή, συγγνώμη, κάνεις μια πρόταση. Εμείς δεν του γράψαμε τον πήρε στον μπακ. Αυτοί γιατί θέλουν να πιέζει. Γιατί έτσι είναι, φίλε, οι Σουηδοί, ξέρω εγώ. Γιατί φοβούνται την Ελλάδα. Γι' αυτό τι γιατί. Κάτσε να πάρει τα μισά, φίλε, δεν φοβάσαι. Βάλε και τον Άρη, ρε Μάρια, μα θες, αλλά γενικά φοβούνται την Ελλάδα. Τι να κάνουμε. Εγώ λέω ότι κάποιοι παοξίδες πάνω ομογενείς τους φόβησαν. Δεν νομίζω. Γιατί βγάλαμε. Α, και να σου πω κάτι, τι παπατζηλίκι. Βγάλαμε την ώρα του αγώνα. Βγάλε τον Σουηδό αυτόν τον Αριανό, ρε. Τον Αριανό Σουηδό συμπαίκτη του παίκτη. Βγάλαμε συγγνώμη ξανά το. Την ώρα που έπαιξαν φιλικό παιχνίδι αυτή εκεί πέρα και βγάλαμε εδώ πέρα αποκλειστικά στο Λίμπερο τον Πάνο Δημητριάδη, είναι ο Έλληνας ομογενής, ο οποίος παίζει στην ΑΕΚ, είναι συμπαίκτης του Σούντγκρεν, ο οποίος είπε ότι ναι, έχει πρόταση από τον Άρη, θέλει να έρθει πάρα πολύ, πιέζει την ΑΕΚ κτλ. Αλλά δεν τον δίνει η ΑΕΚ. Δηλαδή το παπατζιλίκι που είναι και γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει παπατζιλίκι δηλαδή. Δηλαδή η μεταγραφή όταν τη γράφει ή γίνεται ή είναι παπά. Αυτό στον ΠΑΟΚ θα γινότανε. Ποιο? Αυτό, το σκηνικό αυτό. Στον ΠΑΟΚ θα λέγανε ότι είναι αλήτες της ΑΕΚ. Και ενώ έκανε την καλύτερη πρόταση ο ΠΑΟΚ, αυτοί οι χαζοί δεν τη δέχονται. Αυτό θα ήταν το κλίμα στον ΠΑΟΚ. Στον Άρη είναι διαφορετικό το κλίμα. Στον Άρη είναι ψεύτες οι δημοσιογράφοι, είναι ψεύτες οι πρόεδροι, είναι ψεύτες οι τεχνικοί. Ναι, αλλά σου πω κάτι. Αυτό που λες, απατεώνες όλοι. Ο ΠΑΟΚ έχασε τον Μπρίγιοβιτς, περίμενε. Πήρε έναν 22χρονο. Τον μοσχοπούλησε. Πιάσαμε κότσο Σαουδάραβες. Σαουδάραβες κότσου με κελεμπίες. Ωραία. Πιάσατε κότσο του Σαουδάραβες που λέγατε ότι αν δεν δώσετε μπραφ. Είναι ακριβώς παρόμοια περίπτωση. Αν δεν δώσετε μπραφ τα λεφτά, δεν τον δίνουμε. Και τελικά το δώσατε σε δόσεις. Ναι, δόσεις, ναι. Μια μέρα πριν λέγατε δεν το δίνουμε. Έτσι λέμε. Αν δεν τα δω, και εσύ τα λέγες. Ξύπα. Μπράβο. Ενώ λοιπόν αυτή είναι η ξύπα, ο Αριανός πάντα ψάχνει, ρε φίλε, το αρνητικό. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο ένας πάει για πρωτάθλημα,
Ο άλλος είναι πέμπτο-έκτο-έβδομος και έχει αυτό το χάλι. Βαλένατος. Ναι, Βαλένατος λέει. Ο παδός του ΠΑΟΚ Θαλαμοφύλακας λέει. Ένατος δεν ποιος τον τρόμαξε βρε βλάκα σλάμα. Το πολύ πολύ να πληρωθεί σε νερά. Καλημέρα Θαλαμοφύλακα. Δεν δεχόμαστε τέτοια μήνυμα τα αυτά. Αυτό με τα νερά το έχει ξεφτυλίσει το κρινάμα. Την Παναγία τον βαρέθηκε ειλικρινά σου. Ποια νερά. Αυτά λέει βλακίες. Και ότι το προηγουμένως που έλειπες το είπε. Λέει οι Ιάπωνες, ας μίλας για τους Ιάπωνες, λέει μη μιλάς. Λέω γιατί, γιατί όλα τα νερά πάνε στην Κίνα. Εγώ προτιμώ πάντως ο πρόεδρος να πουλάει νερά. Ναι. Παρά. Και όχι τσιγάρα. Μάλιστα. Να ακουστεί αυτό μια φορά ακόμη. Πες το καλά εκεί. Πες το λίγο. Άλλη μια φορά εκεί. Πες το λίγο. Προτιμά λέει να ο πρόεδρος να πουλάει νερά ο πρόεδρος του παρά τσιγάρα. Ναι. Αν και αντιλαμβάνομαι γιατί προσπαθείτε να μειώσετε το όλο όχι, θέμα. Όχι, ίσα ίσα, νερά. Διότι έφαγε τη δουλειά από τη σουρωτή. Ναι. Αν το έκανε αυτό, τη δουλειά αυτή αν την έκλεινε ο Ιβάν. Γη και είδωρ, φίλε. Ναι. Βίργη, γη και θάλασσα. Ναι. Γη και είδωρ, άλλοι δώσανε. Αυτό τώρα για να πάμε σε διάλειμμα. Για να πάμε σε διάλειμμα τώρα. Θα κάνει κάτι ο Άρης με την ΕΟΚ. Με αυτό που του κάνει συνέχεια η ΕΟΚ. Δεν τον αφήνει στην Αθήνα να παίξει άμυνα. Για τον μπάσκετ, λέει. Τρώει συνέχεια. 60-59 στο 30. Μειώσε τον πόντο και μετά πήγε στου 20. Σε παραδέχομαι. Και μετά. Το παραδέχομαι. Και μετά. Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν πειράζει. Σφαγουά. Εντάξει, τι να πει για εκεί. Σφαγουά. Ωραία. Αυτά. Παιδιά, πάμε σε break. Να μην τρώμε τον χρόνο του Χρήστο και το δικό σα. Έτσι, περιμένουμε μηνυματάκια. FM και ενώ μηνυματάκια. Αποστολή στο 54-526. Ποιον Ιταλό παικταρά θα προσκυνήσει σήμερα. Προσκυνάει ήδη η Τρόικα. Τεράστια μορφή. Μπράβο, ρε 577. Μπράβο ρε σκύλε, βαθιά υπόκληση. Πας μάλλον για γυαλιά. Θα μιλήσουμε τώρα με τη Μαριλίζ, να δούμε τι γίνεται. Τα γυαλιά είναι δικά σου. Δεν είπαμε για αυτό γυαλιά, αλλά επειδή σε γατώνει και ασχολήθηκες, 577, αν δεν έχεις ξανακερδίσει, θα μιλήσουμε τώρα με τη Μαριλίζ, να δούμε τι αποθεματικό έχουμε για να δώσουμε. Από Αντώνη, The Master of Forest, Δημητριάδης, έτσι. Τρία μαγαζά στην πόλη, τέσσερα μάλλον με το Μακεδονία Παλάς. Απλά τρία είναι στα οποία πηγαίνετε όσοι κερδίζετε, έτσι. Ένα δυτικά στη New Ευκάρπια, Πολυτεχνείου 23, αν θυμάμαι καλά. Το άλλο, 26 Οκτωβρίου 28, απέναντι στο Νέα Δικαστήριο. Και το άλλο, Παύλου Μελά, 11, εντελώς τελείως downtown. Μπράβο. Διάβασα τον 37. Θα τιμήσουμε λοιπόν τον Φάμπιο Κουαλιαρέλα. Θέλω. Όχι για το ρεκόρ, θα το διαβάσουμε, Χρήστε, γιατί είναι βασικό θέμα λιγάκι, δεν το έχουν κάνει ποτέ αυτό. Για έναν παίκτη που είναι μαυριδερός, αντιτουριστικός, άσχημος, δεν έχει κάτι που να σε τραβάει σε ένα ποδόσφαιρο που πουλάει πολύ ποζεριά και εφετζηλίκι, όπως το ιταλικό, αφορμή βέβαια το ότι σοφάρισε το ρεκόρ του Γκαμπριέλ Μπατιστούτα. Και εδώ πέρα τώρα λέω το εξής. Προσεύχομαι για τον Μπατιστούτα, όπως και όλοι μας. Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος. Μακάρι να γίνει καλά ο άνθρωπος, έχει τεράστιο. Δεν μπορεί να περπατήσει βασικά. Φοβερό, ρε, εσύ. Προσεύχομαι από καρδιάς για όλους τους ανθρώπους. Από καρδιάς, εννοείται. Πόσο μάλλον για ένα ποδοσφαιρικό μας ήρωα. Αν ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα ήταν φαλακρός και ήταν Τούρκος, με ό,τι έχει κάνει, τα γκολ που έχει βάλει, στις ομάδες που έχει παίξει, αλλά αν ήταν φαλακρός και Τούρκος, θα είχε όλη αυτή την έγκλη και τον μύθο που τον περιβάλλει. Αν ήταν φαλακρός και Τούρκος. Αυτό. Και συγκρίνεται τον με τον Φάμπιο Κουαλιαρέλα. Που είναι ο μαυριδερός γείτονας της διπλανής πόρτας. Άρα από τη μία είναι ο Ματζιούκης και από την άλλη εσύ. Ο ένας είναι ψηλός με μακρύ μαλλί και ο άλλος φαλακρός. Οπα, προγραμματάκι. Λατρεύω Γιώργο Ματζιούκη, τον υμνώ καθημερινά και όποτε μπορώ. Δες τι έχει στα χέρια του. Στενοχωρέθηκα που δεν τον άκουσα προχθές στην περιγραφή του αγώνα. Νούπου σου Βόλος Ηρακλής. Το είδα πριν καν μπει. Κρατάει στα χέρια του το official match program του αγώνα. Λίβερπουλ, Manchester United. Από την άλλη, να το βλέπω. Που σε χρωστάω, το είχα υποσχεθεί. Από την άλλη, από εκεί πάνε. Σε παραδέχομαι. Λοιπόν, για να δεις πόσο μπροστά είναι αυτή η ομάδα, στο match program δες ποιον έχουν. Τον Αλβανό. Πριν γίνει το match. Στο παραδέχομαι. Για τον οποίο ο μόνος παικταράς που έχεις. Βάλτε από εκεί να βρει φωτογραφία. Ο μόνος παικταράς που έχεις. Το δώρο, παραλαβή. Περίμενε, κάτσε να το κρατήσω κι εγώ καλά. Θα το κρατήσω κι εγώ καλά. Πρόσεχε, πρόσεχε, τι θα κάνει η μαμουνιά θα κάνει. Δείξε έτσι, έτσι δείξε, δείξε έτσι. Α, δεν δείξε. Θα βγείτε φωτογραφία, παιδιά, γιατί κάνουμε και εκπομπή. Πολύ ωραία. Μπράβο, Μάρι. Ανέβασέ την. Ευχαριστώ, ποιος το φέρε. Ευχαριστήσω τον φίλο συνοπαδό Χρήστο, μέλος του... Ο γνωστός. Όχι, όχι. Ο γνωστός σας αγαπάει πολύ, οπότε θέλει τον κρατάμε. Πού είναι και ΑΕΚ. Ναι. Ο οποίος... Ατελείωτες γνώσεις.
Και πολύ καλό παιδί. Το ζήτησα πριν γίνει το ματς. Σε παραδέχομαι. Γιατί πήγανε πάνω 20 άτομα. Σε παραδέχομαι. Ναι, ναι. Και του λέω: ναι. Σε παρακαλώ, θέλω σε ένα καλό μου φίλο να κάνω ένα δώρο. Ναι. Πριν γίνει το ματς. Σε υπερευχαριστώ. Είναι για μένα υπερπολίτιμο. 50 ευρώ το θέλει, το πουλάω. Όχι. Δεν είσαι συλλέκτη. Ναι, το θέλω. Δεν κάνω. Το κρατήσει, δηλαδή. Σαν τρελό. Κάνε μου ένα σχόλιο. Έχω 50 προγράμματα Λίβερπουλ. Ένα σχόλιο, Παναγιώτη μου, το ότι πριν γίνει το ματς, αυτοί οι άνθρωποι βάλαν στο ματς πρόγραμμα αυτόν που δεν έπαιζε πολύ. Ήταν ψυχοπαγκίτη. Δεν είναι βασικό. Και στο παιχνίδι αυτό πες μου τι έκανε. Ναι. Μπαίνει και λέω, αν κάνει κάτι Λίβερπουλ θα το κάνει τώρα με αυτόν. Ταγκαρέμε. Για μένα είναι ο. Φίλε, δε πάχο. Έχει πάχο το πλάι. Βλέπει, δεν είναι το ξέρει. Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα. Ωραία. Για Φάμπιο Κουαλιαρέλα που ισοφάρισε το ρεκόρ. Ποιο είναι ότι 11 συνεχόμενους αγώνες σκόραρε στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, έτσι. Με μια τεράστια καριέρα. Στις φωτογραφίες, έτσι. Μάρι. Νιώθω τη βαθύτερη ανάγκη. Δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει. Μόνο Βρετανείς αυτά. Νιώθω. Στο σκοτάδι όλοι οι υπόλοιποι. Στο σκοτάδι όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι υπόλοιποι. Δίπλα μου. Οπό. Το Σάββατο. Συναυλή. Ουρά είχε. Όχι, την άλλη εβδομάδα είναι αυτό. Πλατανιά, ρε. Θα είμαι, ναι. Ναι. Περίμενε. Αυτό είναι Σάββατο 3 η ώρα, έτσι εννοείται. Ναι, θα είμαι. Θα είμαι. Ναι, ναι, ναι. Θες να σου πω τι είναι το Σάββατο. Πρώτα Θεός θα είμαι. Πες. Σάββατο 3 Ηρακλής Πλατανιάς. Ναι. Σάββατο 5 Ηρακλής Ψυχικό. Ναι. Σάββατο 7 Ηρακλής ΠΑΟΚ Βόλεϊ. Ηρακλής. Καλά, να περάστε. Θα τρέχουνε. Σε τρία παιχνίδια στο ένα πίσω από το άλλο. Α, έτσι που το είπες, θα τρέχουν το μυαλό μου τσιμπήθηκε λίγο. Όχι, καλύτερα. Ναι, εντάξει, ωραίος. Γιώργο, ναι. Υπέρ ευχαριστώ. Πρώτα το Χρήστο, ειλικρινά, που μου το έφερε. Δεύτερον εσένα. Που το τήρησες, το κράτησες και το έφερες. Να είσαι καλά. Τα λατρεύω. Παίζει να έχω 50 προγράμματα Λίβερπουλ. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να το θυμάσαι. Φυσικά. Ναι. Εννοείται. Και εγώ υπόσχομαι να σου φέρω το άλλο στο δεύτερο γύρο. Στο φέρω. Τρέμουμε. Στο δεύτερο γύρο το πρόγραμμα. Εντάξει, τι κουνάζει τσαλτίδι το. Φεύγω γιατί είμαι με αλάρμ. Για ποιον. Θα πω. Το είπα. Δεν ξέρω αν το άκουσες θες. Έγινε μεγάλο μπέρδεμα. Ήμουν σπίτι και δεν είδα τον νουπου σου Βόλος Ηρακλής. Δεν το. Περίμενε, μπερδεύτηκα, άστο, με κρεμάσανε. Περίμενε. Για ποιον στενοχωρέθηκα, ένα παίκτη που δεν είδα. Με φανέλα Ηρακλή. Το Βιτλί. Φύγε, είσαι γάτος. Γάτος. Είσαι ρεπόρτερ Ηρακλή. Μιάω. Γι' αυτόν τίποτα άλλο. Ηρακλή έχω δει πολλές φορές. Αυτό πάλι. Δόξα και τιμή στη δόξα δράμας που δεν τον υπολόγισε. Που δεν τον υπολόγισε. Δηλαδή. Τον μεγάλο. Ο οποίος είναι συγκινητικός πέρσι με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς μέσα στο μάτι της Ανόδου. Δεν τον είχα στα πλάνα του. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι όταν το διαβάζω αυτό από του δράμινου, λέω. Τι παίρνουμε τώρα, δεν υπολογίζει δράμα, τον πάρουμε εμείς. Ναι. Δηλαδή. Ναι. Το σκέφτεσαι. Όχι, ρε. Πεκτούρα, τρελαίνομαι. Ναι, δεν το σκέφτεσαι. Και ποιον άλλον ήθελα από δόξα δράμα, να δω πώς θα βλέπεις την τεχνική. Κουσκουνά. Όχι. 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 Ξέρω, μεσαία γραμμή, αμυντικό χαφ. Ριζογιάννη. Είσαι γατόνι, φύγε, μπράβο, σε παραδέχομαι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σε παραδέχομαι. Τι διάλεξε, βγάλα κάτι μέσα. Είσαι ο Ματζιούκη και είναι ο Τσαλτίδη. Οι δόξα δράμα κάτι βγάλανε με. Κάθε μέρα ξεφωνίζει το Ματζιούκη και σήμερα που του φέρε το match program και τα λοιπά τον υμνεί. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς ακούνε οι ακροατές. Ψυχάρα μου, Γιώργο μου. Γιώργο μου, ξαναμπες μέσα. Τρίτη φορά. Τα ίδια λέει και σε εμάς. Ταγκαρέμε. Ναι. Θα βάλω και κουιζάκι τώρα. Με ποιον leader ελληνικού συγκροτήματος είναι ίδιος ο Γιώργος Ματζιούκης. Ίδιος. Με το μακρύ, το μαλλί και τα γυαλιά. Ίδιος. Με έχουν πει χίλια μπράβο σε όσους το είπα. Με ποιον. Τραγουδιστής, λοιπόν, ψυχή, πνεύμα του γκρουπ. Διάβασε το. Πάμε στο μήνυμα τώρα του 164, το Παουτσάκι. Πρώτα. Πρώτα του 37. Σε αφήνουμε για λίγο Παουτσάκι. Πάμε στο 387. Μία μικρή παρατυπία, σου πηδάμε το μήνυμα. Παπατζηλίκι πουλάει ο πρόεδρος με τους λίγους παίκτες που έχει η ομάδα και προσπαθεί να πουλήσει όραμα στον κόσμο για Ευρώπη. Το πρόβλημα όμως στον Άρη είναι ο λαός του, που όπως λέει και ο μεγαλομέτοχος. Είναι ο λαός του, όπως λέει και ο μεγαλομέτοχος. Οι δημοσιογράφοι, ό,τι σας λένε από την ΠΑΕ λέτε. Δεν σας κατηγορώ. Είσαι αδερφός 387. Είμαι 387, καταρχήν αυτό είναι η μεγαλύτερη κατηγορία που λες. Κατά δεύτερο λόγο δεν ισχύει αυτό που λες. Δεύτερον, λίγους παίκτες δεν μπορείς να πεις ότι πήρε 5 παίκτες πήρε ο Άρης αυτή τη στιγμή το Γενάρη. Πέσους λίγο. Λάρσον, Κορχούτ. Κορχούτ, ναι. Τόνσο, Τόνσο. Τρεις, Σαβίδης, τέσσερις. Ποιος είναι ο πέμπτος, ο άλλος Σαβίδης, ο μεγάλος. Ο Γάλλος, ο Στόπερ. Και ο Ρος. Δεν μου λες, δεν μπορείς να πεις, λοιπόν. Λάσον από πού τον πήρατε? Από Τουρκία. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν πήρε παίκτες, ρε φίλε. Αλλά δεν είναι, το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι. Άντε, εμείς λέμε ότι μας λέει πάει. Οι Σουηδοί λένε ότι τους λέει ο Καρυπίδης. Παιδιά, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν υπάρχει Παπατζηλίκη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε άλλες περιπτώσεις να πεις Παπατζηλίκη, ναι. Αλλά είναι αυτονόητο αυτό δεν υπάρχει Παπατζηλίκη.
και έχει πάρει 5 παίκτες το Γενάρη. Και δεν είναι 5 παίκτες σειράς. Έτσι, τουλάχιστον οι 4 είναι με παραστάσεις. Είναι ο Τόνσο, ο Λάρσον, ο Κουρί, είναι παίκτες ακριβοί. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό είναι Παπατζηλίκη. Τέλος πάντων. Όταν δεν έχεις αποτελέσματα όμως, κάνεις σκέψεις, κάνουμε όλοι μας. Τέλος πάντων. Χρυσανθέ, η μεγάλη εικόνα γενικά, το αποκομίζει και εσύ νομίζω αυτό. Αυτό είναι, ρε φίλε, ναι. Είναι ότι καλά ότι ο Καρυπίδης δεν μπορεί να δώσει αυτό όραμα στον κόσμο του Άρη. Ότι έχει ένα ταβάνι, ένα μπίση. Έχει ταβάνι, έχει ταβάνι, το ταβάνι όμως πρόσεξε. Αλλά αν το ταβάνι είναι να δώσω σε δύο δόσεις 100 χιλιάρια και να πάρω παίκτη, όταν μέχρι πρότινος είχα μόνο διαχειριστές. Ναι, αυτό είναι το ταβάνι. Μακάρι να έρθει ένας ο οποίος θα μπορεί να λέει 200 πάρτα. Αλλά αυτή, στον Άρη τι κάνουμε. Στον Άρη είχαμε ή διαχειριστές. Ή να μην χαρακτηρίσω, ήρθε ένας βάζει κάποια λεφτά. Με ταβάνι, ρε παιδί μου. Ναι. Άρα αποφασίζει ο Καρυπίδης να φύγει. Περιμένε λίγο, ναι, κάτσε να το τελειώσω, ρε φίλε. Με ταβάνι είναι ο Καρυπίδης, έτσι. Το ξέρουμε. Έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Αυτά μπορεί και βάζει. Εμείς λοιπόν τα θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετά αυτά. Αλλά δεν έχουμε λύση. Ναι. Απλά λέμε, όχι είναι Παπατζής, όχι είναι αυτό, όχι είναι εκείνο, όχι είναι το άλλο. Και... ωραία, να φύγει. Μπορεί να τώρα. Φύγει. Μπορεί να φύγει. Τι μπορεί, μεγάλο μέτοχος είναι. Πουλάει τις μετοχές και δεν δεσμεύεται, χαρίζει. Δεν δεσμεύεται με κάτι. Από τι να δεσμεύεται? Καθόλου τίποτα. Η τριετία πέρασε από τη... όχι, πέρασε. Δεν πέρασε. Από τότε που έγινε η... πώς το καλοκαίρι. Γίνεται εύκολα, ρε φίλε. Το καλοκαίρι τώρα είναι, ρε Παραγιώτη. Καφεύγει άμα θέλει, μωρέ. Σήμερα μπορεί να πει, ρε φίλε, αυτό σου λέω. Φεύγει άμα θέλει. Δεν είναι τόσο εύκολο το φεύγει άμα θέλει. Οι μετοχές που πάνε. Ναι, άμα θέλει, σηκώνεται και φεύγει. Παρατάει την ομάδα. Ναι, αυτό. Ο πρώτος θα είναι ο τελευταίος. Το κατανοώ, ξέρεις τι μου λέτε, ότι τα όνειρα είναι πάντα, ο οπαδός έχει αυτό. Άκου λίγο, όλα ξεκινάνε, έτσι είμαστε όλοι, όλα ξεκινάνε, όλα ξεκινάνε από αυτό που γίνεται δίπλα. Είναι βλέπει το Σαββίδι, ναι. Αυτό, εκατομμύρια, τέτοιο, το είναι πάω, η συγκυρία, πάει, μπράβο, αυτό είναι η συγκυρία, το ότι είναι ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι, γιατί εσύ πιστεύεις, αν ξαφνικά έρθει κάποιος Λάσκαρης, όχι Λάσκαρης στον Άρη, στον μπάσκετ. Και τα παρατήσουν για να κόμπλε και τα λοιπά. Και ο Άρης αρχίζει να παίρνει πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Δεν αφηνιάσουν οι δικοί μας. Θα είναι στην παρακμή τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή κάποιος θα αναλάβει. Είναι δεν το, υπάρχει... δεύτερο, το δεύτερο. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά σου λέω. Κάτι. Δεν αφηνιάσει κανένα Αριανό επειδή είσαι τασάρο στο βόλεϊ τα προηγούμενα χρόνια. Όχι, φυσικά. Ναι. Το μπάσκετ είναι σε δεύτερο πιο δυναμικό. Αλλά υπάρχει δυναμική, οκ. Αλλά δεν υπάρχει δυναμική του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Πάντα είναι το ποδόσφαιρο. Και πάντα θα είναι το ποδόσφαιρο. Οκ. Αλλά παίζει ρόλο και αυτό. Αλλά να ξεχωρίζουμε το Παπατζηλίκη από την πραγματικότητα. Όταν έχεις κάνει 5 μεταγραφές στο Γενάρη, δεν είναι Παπατζηλίκη αυτό. Όταν καταθέτεις πρόταση και λες σε δύο δόσεις και το λένε οι Σουηδοί, δεν το λέμε εμείς. Και ευτυχώς που τα λένε οι Σουηδοί, γιατί αν τα λέγαμε μόνο εμείς, θα ήταν πιο πολλοί αυτοί που τα λέγανε μας πουλάτε παπά. Δηλαδή βγαίνει η επίσημη ΑΕΚ. Ναι. Η ομάδα και λέει έχω πρόταση. Βγαίνει ο ίδιος ο παίκτης. Τι Παπατζηλίκη είναι αυτό. Μήπως έχουν Αριανούς που πιέζουν εκεί στο χώρο. Έχουν. Έχουν, φίλε. Προφανώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μήνυμα. Α, πρώτα κάτι νομικό. Δεν ήσουν εδώ πέρα και το έβαλα και το είναι το ιδανικό τραπέζι. Νομικό. Περίμενε. Από δικηγόρο οπαδό του Άρεος. Τσούμπα Ακπομ. Κάνει τη χειρονομία αυτή προψε και είναι μπροστά στην οικογενειακή κερκίδα του ΠΑΟΚ. Έχει κάποια βαρύτητα κι αυτό. Μπορεί να τον καλέσει για ο εισαγγελέας για τιμωρία. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν. Ο Παναγιώτης λέει ότι είσαι αφαλακρή γιαγιά, Μάρια. Α, έχει ανεβεί φωτογραφία μου πριν από λίγο. Ο δείτε τη φωτογραφία για να δω. Ο οποίος Παναγιώτης. Ο Γιώργος φαίνεται. Έχει τα μαλλιά μας όλων και των τριών όταν ήμασταν 20 χρονών. Για να 20. Το δω λιγάκι. Οπα! Τι φορά. Είναι κανένα τραγουδιστή και δεν τον ξέρω αυτό. Είναι κανένα τραγουδιστή που δεν τον ξέρω. Με Bolt Thrower. Παναγιώτη, καλημέρα να είσαι καλά. Παίζει σε συγκρότημα, ρε. Κάτι μου. Εσύ Παναγιώτη λέει ότι είσαι σαν τον Μπατ Σπένσερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, αυτό το έχουν πει, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Okay. Ρε παιδιά, εδώ πέρα χθες έχει ένα site ο Χρύσανθος και φαίνεται ότι έχει φωτογραφία του Ρόι Κιν τώρα, με γένεια, τώρα, σήμερα. Λέει, υπέγραψε στην Νότιχαμ Φόρεστ ο Ρόι Κιν. Το χειροκροτάμε αυτό, εννοείται, τεράστιο Ρόι. Και νόμιζα ότι είναι ο Παπαδόπουλας. Ο Παπαδόπουλος με τα γένεια και τα κιλά που πήρε είναι ίδιο ο Ρόι Κιν. Γιατί πήρε κιλά ο άνθρωπο. Μ' αρέσει που τον κοιτάς και όλα. Α, ειρωνεύεσαι. Πες μου έτσι. Κάτσε μια φωτογραφία, παιδάκι. Όχι, 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 δεν είναι. Δεν ειρωνεύτηκα εγώ. Παιδιά, έχει ανέβει φωτογραφία μου με Γιώργο Ματζιούκη και το κρατάει ο Γιώργος δίπλα μου στο κεφάλι μου το πρόγραμμα από το παιχνίδι Liverpool 3 United 1. Το οποίο διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2018. Με εξώφυλλο τον περήφανο Αλβανό, Αλβανοκοσοβάρο. Πώς δεν θα το ξανάρρωσε το μικρό εσύ, αυτός. Σέρνταν, Πες τώρα, Παπαγιώτη, κόλλησε.
Σακίρι. Σακίρι. Σερντάν Σακίρι. Εντάξει, όποιος θέλει σχολιάζει. Πραγματικά αξίζει. Παναγιώτη, ενημέρωσε απλά αν παίζεις σε κάποιο συγκρότημα. Καλά, βασικά μου θυμίζει εκατομμύρια Αμερικανούς μέλη συγκροτημάτων. Χρήστο μουσική έχουμε. Όχι. Πέτα κάτι, ρε φίλε. Βάλε το Stone Roses του Παναγιώτη. Βάλε αγώρα, ό,τι θες, βάλε κάτι δικό σου. Και να σε φτιάξω. Για Κουαλιαρέλα αυτό, έτσι. Για Κουαλιαρέλα. Θέλουμε σχόλια για Φάμπιο Κουαλιαρέλα. Του τεράστιου αυτού παικταρά με την αντιεμπορική φάτσα. Που ποτέ δεν πούλησε ποζεριά. Πώς να πουλήσει ποζεριά. Τι να πουλήσει ο Κουαλιαρέλα. Ενώ ο Αργεντίνος είχε μακρύ μαλλί, είναι Αργεντίνος, τίναζε τα μαλλιά του, έκανε ποζεριές. Να είναι γερός ο άνθρωπος, έτσι. Προσευχόμαστε για αυτόν. Και για όλους όσους έχουν το πρόβλημα και έχουν γενικά πρόβλημα υγείας, έτσι. Η υγεία πάνω απ' όλα, εννοείται. Και φυσικά δεν βλέπω κανένα σχόλιο, δεν μας ακούνε πόντι. Αυτή την παροιμία που είπε στα Γρεβενά ο Ιβάν Γνατίεβιτς Σαββίδης. Μπορεί να είμαστε ξυπόλοιτοι, αλλά δεν είμαστε φτωχοί. Πρώτον, εγώ δεν την έχω μα τα ξανακούσει. Και τι άκρη βγάζεις, τι σημαίνει αυτή η παροιμία που ανέφερε ο Ρώσος ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ. Το κομμάτι το έχω πει και άλλη φορά, εννοείται, το τοποθετώ στα 20 κορυφαία στον κόσμο όλων των εποχών. Έχει τύχει μέρα, δεν υπερβάλλω, να το ακούσω 20 φορές. Δεν υπερβάλλω καθόλου, το έχω πει στον Χρήστο. Για και, το Κιώση, το και, φυσικά, και φυσικά ο Χρήστος Κιώσης το έχει παίξει άπειρες φορές σε μαγαζιά προκειμένου να θέλξει Ιταλίδες που έπιναν το μαρτίνι τους. Σε εκτελεί εδώ ο φίλος ο Γιώργος που σε ύμνησε χθες και λέει. Αριανός. Η απλή καταμέτρηση των γκολ δεν είναι το μόνο κριτήριο για την αξία του επιθετικού. Δύο λεπτομέρειες θα πω για τον Κουαλιαρέλα και τον Μπαντιγκόλ. Πρώτον, όταν τα έκανε ο Μπατιστούτα, το καμπιόν ήταν με διαφορά το καλύτερο πρωτάθλημα. Και δεύτερο, δεν είναι μόνο η εμφάνιση, αλλά η ηγετική φυσιογνωμία. Όταν έπαιζε ο Μέτριος, δίπλα σε Μπάτι, ανέβαινε. Ο Κουαλιαρέλα απλά ήταν ένας από τους μετριοκαλούς Ιταλούς φορ, όπως η Ντζάγκη, Σινιόρι, Μαντσίνι, Βιάλι, Μοντέλα, Κιέζα, Κουτουλού. Επίσης, ο νούμερο 1 Αργεντίνος ήταν κοντός, μαυριδερός και φαρδί στη μέση, αλλά είχε όλα ίσα είχε και ο Μπατιστούτα. Όχι ότι δεν έχει συμβεί αυτό που λέει ο Ασλάμας, αλλά είναι η κακή εξαίρεση. Γιώργο, ένα τεράστιο ευχαριστώ που ασχολείσαι. Δεύτερη συνεχόμενη μέρα ασχολείσαι με θέμα που βάζουμε. Χίλια μπράβο. Εγώ που εστιάζω ότι ο Κουαλιαρέλα περνάει έτσι. Φυσιογνωμικά επηρεάζει. Ναι. Τον Κουαλιαρέλα, αν περάσει. Να πω κάτι. Ναι. Τι θέλω να πω, Γιώργο. Αν περάσει. Είμαι εδώ, λέω το σοφού και μιλάμε με τον Παπαδόπουλα. Και περάσει ο Κουαλιαρέλα, αμφιβάλλω να τον γνωρίσουμε. Εννοείται. Δεν τιμένο κάπου με εμένα, μπουφάνω άνθρωπο. Μπορεί να πω αυτό. Μπορεί να του δώσω κανένα. Αν μου περισσεύει κανένα 50 λεπτό. Ακριβώς. Να του πει, έλα ρε φίλε, πάρε. Ακριβώς ρε φίλε, ο γιατί Μπατιστούτα, δεν είναι Μπατιστούτα. Ο Μπατιστούτα περνούσε, θα γύριζαν και 30 γκόμενες, ας πούμε. Έτσι. Αλλά είναι αδικημένος για μένα ο Κουαλιαρέλα. Δεν λέω για τον αριθμό των γκολ που βάζει, είναι και το τι γκολ βάζει. Είναι τόσο ετερόκλητα. Τόσο ετερόκλητα. Ναι, λέει, αλλά το Μαραντόνα θα το γνωρίσει και τώρα που είναι ένα χάλι. Καλά, προφανώς ναι. Αυτός είναι ένας από τα, είναι από τα πέντε πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον πλανήτη. Ο Μαραντόνα, εντάξει. Και ο Μπιλ Κλίντον, αν περάσει, το καταλάβουν όλοι. Θα γυρίσουν όλοι. Ναι, θα γυρίσω. Έτσι, προφανώς. Φαντάζομαι. Ναι, εντάξει. Γιώργο, ξέρεις τι, αυτή είναι η γοητεία στο ποδόσφαιρο και σε άλλα πράγματα και στην πολιτική. Δεν υπάρχει μία αλήθεια. Υπάρχουν πολλές. Έτσι είναι. Από καρδιά σε ευχαριστώ πάντως. Για τον Μπατιστούτα, πάντως έχουν κάνει ο παδί Φιωρεντίνα τρομακτικό μνημείο, έτσι. Έχεις δει φωτογραφία, δεν έχω δείξει. Το ξεσκεπάζουν, ρε παιδί μου. Το έχω μάλλον και σε δει. Θυμάσαι τον πανηγυρισμό του. Στο κόρνερ που πήγαινε στο κόρνερ. Στο κόρνερ. Στο κόρνερ με το Σουμιάκι. Και το κάνω αυτό το πράγμα άγαλμα. Πω από φίλ και έκλειγε ο Μπατιστούτα. Στο Χάιμπουρι με την Άρσεναλ. Όχι, δεν είναι στο Χάιμπουρι. Champions League. Είναι Champions League 0-1 με γκολάρο στο Wembley είναι. Άρσεναλ θέλει. Α, στο Wembley. Και στο Χάιμπουρι μέσα σκοράρι. Όχι, στο Old Trafford έχει βάλει γκολάρα. Αλλά γκολάρι μεγάλη ήταν με την Άρσεναλ στο Wembley. Στο Wembley. Το 99 κάπου εκεί. Μπράβο, ναι. Ζωντανά το είχε. 0-1. Στο Σπίτολ. Ζωντανά η ΕΡΤ ή Αντένα. Δεν θυμάμαι. Κάτι τέτοιο. Και στο Χάιμπουρι νομίζω έχει σκοράρι. Μπορεί. Επιφυλάσσομαι. Εναντίον του Steve Bould. Φεύγει από τον Bould ανάμεσα στα δύο στόπερ τη Άρσεναλ. Δεν θυμάμαι, Μάρι. Ήταν ο ένα ο Bould και ο άλλο, όχι ο Μόρο, ένα ασπριδερό που είχε
η Arsenal με ίσιο μαλλί καστανό. Γελάσω, στάχη. Στο Wembley θυμάμαι χαρακτηριστικά η φωτογραφία. Στο Wembley είναι... είναι στην αριστερή αιστεία, ρε παιδί μου, και είναι ο Σίμαν. Του βάζει γκολάρα. Με David Σίμαν, ναι. Και στο Τράφορντ, μειώνει νομίζω, ή ισοφαρίζει, κάτι τέτοιο. Στο Τράφορντ. Και σε εμάς μέσα. Στον Μπαρτές το βάζει. Ναι. Είχε, και το σου το είχε, εντάξει. Ναι, ήταν, ναι. Ήταν. Πάμε τώρα στο μήνυμα του 164, μία μουσική ανάσα και το διαβάζουμε. Άρρωστο Παοκτσάκι. Ο 164 ρίχνει αλάτι σε κυτρινόμαυρες πληγές λέγοντας: καλημέρα. Μη μιλάτε. Λουκουμάκια στον πρόεδρα να στείλετε, μπας και σας δω και το ματσάκι. Έχει κάτι νόστιμα εκεί στην Ξάνθη. Το ξέρεις μια χαρά, φίλε, γιατί τα στέλνεις συχνά. Έχει στείλει και μόνιμα, μάλιστα. Κάτσε, το λέει απροκάλυπτα, έτσι. Το παιδιά, μην ξέρετε, μην κανένα πάω ξύ. Εντάξει, εντάξει, μην ουρνιάζει. Ναι, είπε ο Τσαλτίδη και είπε ο Ασλαμά και τέτοια και είπε ο Κιώση. Έτσι. Το λέει ο 164. Ναι, υπάρχει μια αλληλουχία. Ναι, από του πιο. Δεν την ξέρω την κυρία αυτή που λε. Από τα πιο άρρωστα παοκτσάκια, έτσι. Στείλτε λουκουμάκια στον πρόεδρα, μπα και σα δω και το ματσάκι. Οκ. Όμω κυρίω εκεί έχει καριοκάκια. Παπαπαρασκευά, κουραμπιέδες ονειρικούς Παπαπαρασκευά, κάτασπρους και μαλακούς, όχι μαυροκακανιασμένους, με πολύ πολύ λίγο αμύγδαλο και ψιλοκομμένο, όχι κομματάρες με 30 κομμάτια αμύγδαλο μέσα που είναι λίγδα. Θα ξεράσω. Έτσι. Και φυσικά, για να μην αδικούμε, απέναντι Νικολαίδης, απέναντι μεριά από Παπαρασκευά και λίγο πιο κάτω, ονειρικά νουγκατίν. Ονειρικά νουγκατίν. Ο Μελέκ που λες εκεί πέρα που είναι, που έχει γλυκά. Μελέκ είναι στην Κομωτινή. Όχι. Εκείνο γυρίζει στην Κομωτινή. Όχι, ρε, με γλυκά. Ένας με. Μελέκ. Κομωτινή κάπως... και Αλεξανδρούπολη. Πώς λένε. Νεντίμ. Ο Νεντίμ. Που άνοιξε και εδώ, του είπα να μπει διαφήμιση, δεν μπήκε και έκλεισε. Έτσι, μπράβο. Μαζί μας έχουμε δεξιό. Είχαμε μάλλον την πρώτη ώρα δεξιό Διαμάντη. Πού το βρίσκουμε, 18 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη Αγίου Αθανασίου. Στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 530 525 για να οργανώσετε την τέλεια εκδήλωση. Τον ευχαριστούμε, Διαμάντη. Πάρα πολύ. Ωραία. Πάμε σε break 4-4-1 και σου απαντώ στο μήνυμά σου και σχολιάζω. Γεια σου, ρε Δημήτρη Λίντς. Γεια σου. Παιδιά, ελπίζω να είδατε το απίστευτο βίντεο που ανέβασε η Leeds United με τον Μπιέλσα που εξηγεί σε καμιά τριανταριά δημοσιογράφους επί 70 λεπτά το τι ξέρει για όλους τους αντιπάλους της Leeds United. Γιατί έγινε το θέμα αυτό με την κατασκοπία, ξέρετε. Ότι έστειλε άνθρωπό του σε προπόνηση Derby County κτλ. Και λέει, δείτε τι ξέρω για όλους. Και ανέλυε ακόμη και τον τρίτο αναπληρωματικό δεξί μπακ της Carlisle όταν πρόκειται να παίξει τι ξέρει για αυτόν, τα πάντα, δεν υπάρχει. Και έχει κάνει για μένα από τις πιο συγκλονιστικές δηλώσεις προπονητή ever. Απίστευτη. Αν δεν υπήρχε το ανθρώπινο λάθος, δεν θα είχα χάσει ποτέ. Μουσική Χρήστο. Απίστευτο, Παπ. Ναι, ναι, φοβερό. Απίστευτο. Φοβερό. Αν δεν υπήρχε το ανθρώπινο λάθος, δεν θα είχα καμία ήττα στο ποδόσφαιρο. Συγκλονιστικός Μπιέλτσα. Συγκλονιστικός. Ωραία. Τον παίκτη εννοούσαμε τον Ντοστογεύσκη, δεν ήρθε καμία απάντηση. Καλά, και εσύ τώρα περίμενε. Κλασικό βιβλίο. Μαζί μας έχουμε τις Rumen Calls. Στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-719-229 και στο rumen.gr. Rumen, η κατασκευαστική δύναμη με εμπειρία και τεχνολογία από πολύ παλιά, δηλαδή πότε, από το 1964. Μαρία, ναι, μην μπλέξεις ποτέ με μια γυναίκα σαν αυτήν. Μου δείχνει από πίσω. Όρισε ότι. Όμον. Πάρε να έχεις. Ναι. Oh. Εδώ, Θεσσαλονικιά είναι η κοπέλα. Φύρα 4 μέχρι πίσω. Τσεκούρι. Ναι. Γραμμή έχουμε. Γιώργο! Την παράτησε, λέει αυτός. Ναι. Την παράτησε μια εβδομάδα πριν. Να, ωραία. Και πήρε ένα τσεκούρι. Πολιτισμός. Αυτά είναι, ρε. Και εμένα μου αρέσουν αυτά. Εντάξει, Αμερικανιά. 9 χρόνια φυλακή. Καλά είναι. Αυτός. Αυτή. Αυτός. Ναι. Ωραία. Το μήνυμα λίγο του 4-4-1, έτσι, ναι. Γιατί έχει πολύ ρα που ήρθε. Ναι. Καλημέρα, Steve, παρένθεση Ντούζο, ναι. Μάριο και Χρύσανθε. Φέρνει και λίγο σε Σάβα Ξηρό ο Ματζιούκης, ναι, λίγο, πολύ λίγο. Όμως είναι ολόιδιος με συνθέτη, τραγουδιστή, λίντερ, καρδιά, πνεύμα και ψυχή ιστορικού ελληνικού συγκροτήματος. Είναι ολόιδιοι, ολόιδιοι. Μαντρουγκάντα Μάριε θα πας. Να είμαστε γεροί. Πρώτα ο Θεός. Ναι. Η Μαντρουγκάντα μάθατε έτσι. Επειδή έγινε τρελό sold out απίστευτο μέσα σε 10 μέρες. Πηγαίνει στο περίπτερο νομίζω 5 μέσα στην έκθεση. Αν θυμάμαι καλά είναι το 5 μέσα στην έκθεση. Και στην Αθήνα
Πήρε δεύτερη βραδιά. Έγιναν τρελά sold out με την μπαντάρα αυτή την Νορβηγία. Ο Δημήτρης που είναι φίλος του Μάριου λέει: όταν τους έλεγα ότι έπρεπε να κρατήσουμε Σακίρι στην Ίντερ, γινόμουν μυρωδιάς. Μπράβο στη Λίβερπουλ για αυτή τη μεταγραφή. Πεκτάρα Φάμπιο από τους λίγους αγαπητούς που φορέσανε τη φανέλα της λασπωμένης ζεύρας. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο. Δηλαδή στη Γιουβέντους τον έβλεπα και δεν μου πήγαινε η καρδιά να τον καταραστώ. Ενώ με άλλους το κάνω. Καταραστώ, όχι ζωή και υγεία, έτσι καταλάβατε, ποδοσφαιρικά. Α, το γίνεται χαμός με τα σχόλια, έτσι. Φίλε. Λοιπόν, Ασλαμά, έχουμε μάθει να τιμάμε τη δεύτερη ομάδα της Αγγλίας, λέει ο φίλος ο Σάκης. Ρε Σάκη, μπράβο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Φλακία, είπε, λέει, μπράβο. Μπράβο, Σάκη. Μάρι Εργάρα, το The Guilty, λέει ο φίλος ο Κρίστοφερ από τη Σουηδία. Χαιρετίσματα στη Σουηδία. Α, ο Κρίστοφερ, τι κάνει. Στείλε κανένα ρεπορτάζ για το Σούντγκρεν. Μπράβο, ρε Κρίστοφερ, έτσι. Δανέζικη ταινιά, η γειτονιά σας έχει απίστευτο σινεμά. Απίστευτο σινεμά, εννοείται. Ο Σεραφείμ λέει καλημέρα. Ωραίο ιταλικό κομματάκι βάλατε. Μάριε σε πάω, ρε Βρετανόσκυλο. Ο Παναγιώτης λέει: όχι, Μάρι, δεν παίζω σε μπάντα, ούτε έχω παίξει ποτέ. Α, ο Μάκα λέει: καλημέρα, κυριούλιδες. Ουδέν σχόλιο να παίζει ο Πάοκ απέναντί του. Μάρι μένει πάντα εκτός ένας άλλος. Dwight York ή Andy Cole, δεν πειράζει. Love haters, Νίκο 23 Κοζάνη. Γεια σου, ρε Νίκο, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Ο Δημήτρης λέει: Ασλαμά. Και έχει αυτό το κοράκι. Α, ναι, άλλοι επαναστάτες λέει φοράνε τα κόκκινα, λέει ο φίλος ο Κρίστοφερ. Ασλαμά, ο φίλος σου μοιάζει στα δόντια επικίνδυνα με Φρέντι Μέρκιουρι. Ο Ματζιούκης. Ναι. Ο φίλος σου. Στα χείλη. Ναι. Δεν το ξέρει, Μαρία. Στα δόντια. Στα δόντια εδώ. Ντροπή. Βασικά, Φρέντι Μέρκιουρι. Δεν ξέρει το Ματζιούκη. Φρέντι Μέρκιουρι είναι πολύ, πολύ στα πλαίσια του ελληνικού βαλκανικού ο Σακισλόγλου Άκης. Και το φωνάζαν έτσι μικρό. Ο Ντάγκαν Φέργκισον λέει: ακούνε μωρά στη βουδιά και στην Ινδία. Μπράβο, ρε εσύ. Ασλαμά, εγώ λέω να τον απελάσουν τον Ακπομ. Είναι ανεπίτρεπτα αυτά που κάνει. Μόνο καμιά 200 ποδοσφαιριστές παγκοσμίως το έχουν κάνει. Άιντε βρε, ασχολήσουμε την ομαδούλα σου και μην μας πεις άλλο γιατί έχεις γίνει κουραστικός. Ποιος το λέει? Θα μας πεις και για τον Μπράουν ότι δεν πηδάει στο κόρνερ. Να δω πόσα ακόμα έχεις να πεις μέχρι το Μάιο να μου πονάνε τα μάγουλα από τα γέλια. Παπαδόπουλε, συνέχισε να τους γλεντάς. Έτσι, μπράβο. Ποιος το λέει? Ο Άγγελος. Γεια σου, Άγγελε. Συγγνώμη, εσύ με τον Μπράουν δεν το είδε. Εσύ δεν μας περιμένει, άνθρωποι. Εντάξει, ο Ματζιούκης είναι ίδιος ο Στέλιος Σαλβαδόρ. Από τα μωρά στη φωτιά. Ειδικά εγώ όταν τον πρωτοείδα, τρόμαξα, ειλικρινά. Και με τα γυαλιά, με το μαλλί πάνε αυτό. Στον κόσμο. Στέλιος Σαλβαδόρ. Ναι. 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 Καλημέρα, πάμε κρατή. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, αδερφέ. Τάσος Αριανός. Τάσος, ο παδός του Άρεος. Σε ακούμε, Τάσο, με μεγάλη προσοχή, αγόρι μου. Για να μην τσα πει. Καταρχάς τώρα έτσι πως το έλεγες για το δανέζικο κινηματογράφο, Μάρη, άμα θες δες το Παγκάκι, αν δεν το έχεις δει. Πώς, το Παγκάκι. Περίμενε, το Παγκάκι. Δανέζικο κινηματογράφο, ναι. Κάτσε, ναι. Παγκάκι, ναι. Έχω δει το θεατρικό. Μήπως είναι μεταφορά του θεατρικού στο σινεμά. Δεν νομίζω, όχι. Ωραία. Νομίζω ότι. Χρονιά δεν... περίπου, χρονιά. 2008 ή 2009. Περίπου 2008 με 2009. Θα το ψάξω, αδερφέ. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, μπορείτε να σου πω κάτι. Τόσα πολλά που μπορεί και να το έχω δει. Το πιστεύει, να σου πω κάτι τρελό. Έχω πάει σε αφιέρωμα σε αίθουσα, ξεκινάει το έργο και λέω αυτό το έχω δει και έφυγα. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Το έχω πάθει και αυτό, δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, για τον Ακμπόγκ που λες, αυτό να ξέρεις, η δικιά μου για η άποψη Ακμπον, είναι, παρόλο που, παρόλο που Μαριανός, ναι. Αυτό φίλε λύνεται μέσα στην ομάδα, αν είσαι σοβαρός σύλλογος, ναι. Παίρνεις, του το λες πρώτη φορά, δεν τον τιμωρείς, ναι. Του λες, ξέρεις, οι κινήσεις αυτές δεν μπερδεύουν αυτά που θέλουμε εμείς τα ιδεώδη της ομάδας, τον ναι. Προειδοποιείς μια μέρα γιατί είναι και πιτσιρικάς. Ναι. Εντάξει. Μα το κάνει και μπροστά στην οικογενειακή. Τάσο, είναι μπροστά στην οικογενειακή κερκίδα. Θα δώσουμε μαντήλια στα παιδιά. Ναι, 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 συμφωνώ, αλλά δεν περιμένει εισαγγελεί και τέτοια να επέμβουν. Αν το πει εδώ και λέει βλακίε, αν το πω εγώ αυτά, θα γίνει χαμό. Αυτό είναι. Αν είσαι σοβαρό. Ρε αγενέστατη κύριε Μιλάει, ο Τάσο, μιλάει. Αγενέστατη γίνεται. Αν είσαι σοβαρό σύλλογο, το λύνει μέσα, τον προειδοποιεί και τη δεύτερη φορά, αν ξαναγίνει, τον προειδοποιεί, αλλά χωρί να βγαίνει προ τα έξω. Εγώ με αυτό δεν μ' αρέσει. Που κάνουν κάτι τέτοιε κινήσει και τα βγάζουν έξω να εμεί τον τιμωρήσαμε για αυτά. Τη δεύτερη φορά μένουν με παντελονάκι. Αν και με κάρτες με αυτά που τιμωρούν με τους παίκτες, δεν τους αφήνουν να πανηγυρίσουν, κίτρινες κάρτες βγαίνουν. Τέλος πάντων, αυτό ναι, αλλά άλλο πιάνω το μεσαίο μου το δάρι μπροστά στα παιδιά. Μα αυτό με ρώτησε ο δικηγόρος ο Γιάννος το πρωί. Εντάξει, τέλος πάντων, για τον Άρη θέλω να πω. Εγώ διαφωνώ, να μου πει και ο Χρήστος στην άποψη, ότι ο Άρης τα πρώτα 30 λεπτά μέσα στο Λιβαδιακό ήταν άσχημος. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, αλλά μέχρι να φάει το γκολ, περίμενε λίγο.
Πελάτη. Περίμενε. Ναι, ναι, αγόρι μου, ναι, Τάσο. Πηλέα πάει. Να το ταλιράκι. Ναι. Να το ταλιράκι. Όσο μέχρι να το πει ο Τάσο. Πού είσαι εδώ. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Πάμε, Τάσο, ναι. Ότι διαφωνώ λοιπόν στα πρώτα 30 λεπτά ήταν κακό. Αλλά με το που έφαγε τον γκολ. Ναι, έπεσε και εμένα αυτό μου δείχνει ότι είναι θέμα πιο πολύ ψυχολογίας η ομάδα. Αν βρεθεί πίσω στο σκορ, τελείωσε. Ναι. Δεν νομίζω ότι στα πρώτα 30 λεπτά ο Άρης είχε και ανεβάσματα από τα πλάγια, τα μπακ του. Και ο Βαλεριάνος για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι για μένα είναι ο καλύτερος και ο πιο σταθερός παίκτης του Άρη. Ναι, παρόλο όντως, το παιδί όντως, ήταν όντως, σε μαύρη λίστα. Όντως. Απλά όταν φτάνει στη σέντρα δεν σου εγγυάται ότι θα βγάλει και ωραία σέντρα. Αυτό έπρεπε να βγάλει τον Βαλεριάνο. Εντάξει, αν έβγαζε και καλές σέντρες ο Βαλεριάνος, δεν θα έπαιζε στο Βαλεριάνο και τι θα έκανε 50.000 το συμβόλαιο του. Γι' αυτό όμως πήρε τον Κορχούτρε, φίλε. Ναι. Ναι. Το κάνει 150 το για να βγάλει και σέντρα. Δεν το βγάζει στον ναι, απλά αυτό που βλέπω ότι ο Άρης έχει πρόβλημα στην ψυχολογία του. Μεγάλη. Η ομάδα, οι παίκτες δεν πιστεύουν στον προπονητή. Ο προπονητής θα αλλάξει πίεση. Τώρα τον προπονητή και δεν... θα ανακτήσουν την ψυχολογία τους. Δεν ξέρω. Και, και εγώ συμφωνώ με τον Χρήσανθο ότι και μεταγραφές έκανε και καλούς παίκτες πήρε. Και σωστά έδιωξε αυτούς που έπρεπε να διώξει. Δεν χρεώθηκε η ομάδα. Αυτά είναι, παίζουν όλα το ρόλο τους. Υπάρχει όμως το. Δεν ξέρω πώς θα λυθεί το θέμα της ψυχολογίας. Τώρα που είσαι και εσύ στον αέρα, Τάσο, άκου λίγο μήνυμα του συνοπαδού σου του 387. Συνεχίζει, έτσι. Συνεχίζει. Τρίτο μήνυμα του ανθρώπου. Φίλε, οι παίκτες που είναι από το καλοκαίρι στην ομάδα είναι λίγοι όσον αφορά τις δυνατότητές τους. Αφήνω ασχολίαστο όσον αφορά τις δυνατότητες του προπονητή. Ο αριθμός των μεταγραφών δεν με νοιάζει. Μακάρι να έρθουν 20. Γιατί με αυτούς πολύ φοβάμαι ότι ακόμα και η ΑΕΚ να τιμωρηθεί, πολύ δύσκολο θα βγούμε έστω και 7η. Μέχρι σήμερα δεν έκραξα σε ό,τι έγινε την αρχή της χρονιάς. Αλλά υπομονή, τέλος. Άλλο το υπομονή, τέλος, και άλλο το Παπατζηλίκη. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα για Παπατζηλίκη. Θεωρώ ότι η κίνηση του Σουηδού που λένε ότι αποσύρουν το ενδιαφέρον για μένα είναι κίνηση τακτική. Δεν θα μου φανεί περίεργο να κλείσει ο παίκτη μέχρι 31 του μηνός. Αυτά. Σας αφήνω να ακολουθήσετε και άλλοι παιδιά. Υπέροχη παρουσία για μία ακόμη φορά, να σε καλά παλιά. Πολύ καλό. Θέλω να πω κάτι. Δεν τελειώνει 31 του μηνός η ζωή. Μπορεί να τον πάει στο καλοκαίρι. Επειδή ζητάει μπράφτα 220, δηλαδή έχει 12 μάτσερ Μάρι όμω. Επειδή θα ήταν αυτή η μπράβη, πάμε να δώσουμε μπράβη επειδή σε αυτόν τον πανικό και σε αυτή την κατάσταση. Παιδιά, οι γραμμές είναι ανοιχτές, έτσι. Μπορούμε άλλες δύο μέχρι το διάλειμμα. 23-10-287-888. Καλτίδη. Η αγάπη Γαβριλίδου, η οποία δεν είναι πόντια, με φώναξε τώρα μέσα μου, έλα Μαρή, γιατί άκουσα λέει για την παροιμία που είπες, που την οποία ανέφερε λέει ο πρόεδρος μου, ο Ιβάν. Και λέει, τι θέλει να πει με την παροιμία αυτή, δεν ξέρω αν ο Χρήσανθος το πιάνει. Μπορεί να είμαστε ξυπόλοιτοι, αλλά δεν είμαστε φτωχοί. Τι εννοούν οι πόντοι με αυτή την παροιμία, εγώ την ακούω πρώτη φορά, παιδιά, δεν την έχω μάθει. Πλούσιοι σε συναισθήματα. Ακριβώς, μου λέει αγάπη ότι είναι πλούσιοι σε συναισθήματα. Διάβασε λίγο το μήνυμα του 164, για να τον εκτελέσω τώρα. Γιατί περιμένει και γραμμή. Μάρε, διάβασε το μήνυμα, για να δεις πόσο υποκριτές είναι. Ναι, διάβασε. Να το ξανά διαβάσουμε, θα πει. Όχι, αυτό. Α, καινούριο, sorry. Μα τι λέτε κύριε Χρήσανθε, γίνεται να είναι κάποιος ιδιοκτήτης και να μην είναι το όνομά του στο καταστατικό? Ρε που φτάσαμε, πω. Ο Καρυπίδης διδάχτηκε από το Σαββίδη, φίλες, αυτό. Διότι τα τρία πρώτα χρόνια ο Ιβάν Σαββίδης ήταν ιδιοκτήτης, αλλά δεν ήταν πουθενά. Τι είδα. Αλλά ο Πάοξης ασχολήθηκε τώρα με τον Καρυπίδη, που είναι η αδερφή του που έχει τις μετοχές. Πουλάει νερά. Ο Ιβάν λοιπόν τα τρία πρώτα χρόνια οι μετοχές ήταν στη Δημέρα και τη είχαν η γη του. Μην το λες αδερφή, αυτά να λείπουν. Η αδερφή του Καρυπίδη. Α, sorry, δεν άκουσα. Στο καταστατικό έχει το όνομα της αδελφής του. Η Ειρήνη Καρυπίδου είναι, ρε φίλε, ο μεγαλομέτοχος. Αυτή φαίνεται. Γιατί χθες έκανε εκπομπή ο Αγόρας προχθές και λέγε άλλο όνομα. Καρυπίδης. Αυτό λέει, επειδή μπερδεύεστε, όχι. Καρυπίδης Θόδωρος είναι και εκείνος του Ανέστη. Μπερδεύεσαι το Θόδωρος με το Κώστας. Είναι ο ξάδερφός, τον οποίο έχει βάλει πρόεδρο. Και είναι προφανείς οι λόγοι. Κάζανε. Οι 11, 12 ομάδες από τις 16 της Super League έχουν άλλο πρόεδρο. Όχι, ρε φίλε, έχουν άλλο πρόεδρο. Σωστό. Σωστό. Και ο ΠΑΟΚ μέχρι πρόπερση είχε άλλο, αν θυμάστε. Μια τον Μίχελ, μια τον Μπίχελ, μια τον Βίχελ. Ξαδέλφι, κοντζάρευμα. Μέχρι με τρία χρόνια ο Ιβάν δεν ήταν τίποτα. Ούτε πρόεδρος, ούτε μεγαλομέτοχος. Κατάλαβες 164. Τι έχεις να πεις τώρα 164. Η Δημέρα που ανήκε στους γιους του ήταν μεγαλομέτοχη. Τότε όμως
Δεν έψαχνα το καταστατικό 164. Ο ψεύτης προπαγάνδιστης 164. Κατάλαβες. Αν δεν το άκουσες, σε χαρακτήρισε ψεύτη και προπαγάνδιστη. Νομίζουν ότι βγαίνουν σε εκπομπή ή τα λένε σε μένα και με κάνα παιδάκι. Που τα λένε σε παιδάκια και τα λένε μεταξύ τους και χαίρονται. Αν δεν ήσουν τώρα εδώ εσύ, θα περνούσε έτσι αυτό. Όπως περνάει σε άλλες εκπομπές. Πάμε γραμμή τώρα. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα αδερφέ. Κατάλαβες 164, σταμάτα να γελάς. Καλημέρα. Ναι, αλλά καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Αλέξανδρος είναι. Αν και σε κατάλαβα. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Άρης. Δεν ακούω το πρωί, σπάνια λόγω δουλειάς. Είναι Άρης το παιδί. Δεν ξέρω. Ναι, ρε, Άρης. Εσύ, Άρης. Ο φίλος του Τζότζου είναι, άντε. Α, είσαι το εσύ. Άρε, φίλε, είπα να το πω. Ναι, λατρεμένε. Είπα να το πω, αλλά δεν σε κατάλαβα. Λατρεμένε. Μετά το ψηλιάστηκα. Ναι, Αλέξανδρε, μου λείπεις. Μου λείπεις, καλημέρα. Ναι, καταρχάς, δεν πρέπει να αναλώνεσαι σε τέτοιου είδους απαντήσεις τώρα το πρωί, Χρήσανδρε. Τι να κάνουμε, πρέπει να απαντάμε σε όλα. Εντάξει. Όμως, θα πρέπει να το απόγευμα, γιατί δεν θέλω να μιλήσω εις επίκον Παοξίδων και Ηρακλειδέων. Ρε παιδί μου, έχεις αυτή την προκατάληψη τώρα με τον Παντελίδη ότι πρέπει να φύγει. Μήπως βάζουμε τρικλοποδιά από μόνοι μας. Είπες να φύγει. Είπες πρέπει να φύγει, πρέπει να φύγει στο site γράφει. Η άποψή μου αυτή είναι. Ναι, βρε, το ξέρω. Ο χωρισμός είναι απόφευκτος και αυτά. Αλλά ναι. Μήπως αυτό. Τι. Αν το απόγευμα πρώτη... άρεσε να ανακοινώσει τη λύση της συνεργασίας, τι θα μου πεις. Εντάξει, αν το ξέρεις δημοσιογραφικά μαζί σου. Εκτίμηση, αλλά... εκτίμηση κάνω. Δεν υπάρχει πληροφορία. Αλλά άμα κερδίσουμε την Πέμπτη, πώς θα φύγει. Θέλω να πω. Μήπως πρέπει να χάσουμε για να φύγει, δεν κάνει όμως. Κάτσε να δούμε ποιος θα είναι προπονητής την Πέμπτη και ας σου πω. Άρα το ξέρεις δημοσιογραφικά. Δημοσιογραφικά σου λέω δεν υπάρχει, εκτίμηση σου λέω. Δίνει είδηση στην εκπομπή μας το εδώ και, εδώ και 8 λεπτά. Τώρα, δεν είσαι, δεν το λες στον αέρα, κάτι κάνεις τώρα εσύ. Αυτό θέλω να πω. Κάνω ό,τι πρέπει να κάνω με την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια. Τη συσσωρευμένη εμπειρία αυτή. Πάω πάσου. Τα αρέσει. Αυτό κάνω. Εκτιμώ όπως εκτίμησα ότι θα φύγει ο Ερέρα όταν δεν το περιμέναμε ότι θα φύγει. Όπως εκτίμησα κάποια άλλα πράγματα, έτσι εκτιμώ και αυτό. Με να... τα λάθη που έχω κάνει στο παρελθόν και έχω φάει τα μούτρα μου που δεν έκανα σωστές εκτιμήσεις. Δεν πρέπει να μπούμε για να χάσουμε, για να φύγει. Αυτό θέλω να σου πω. Όχι το φώτιο, ούτε το προκάλεσε. Εγώ δεν είπα ότι θα φύγει μετά το μάτς. Καλά, θα τα πούμε και πιο αριανά. Καλημέρα, Αλέξανδρε, σε λατρεύω. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Τι λέω, 531 και μάρει, 520. Μήνυμα του 501. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Είναι Ανδρέας, ο παδός του ΠΑΟΚ από το Bronx της New York. Απλά, Ανδρέα, να σου πω, λέει ο 164, και αυτό δηλαδή σήμερα κλειστούσε από την καρέκλα μου. Ευτυχώς τώρα είμαι εντάξει. Όχι, φίλε, είναι από τη βαζελίνη που κλειστούσε. Βγάλει την από την καρέκλα. Πρόσεχε, πώς μιλάτε το 164, μην έρθει εδώ. Η καρέκλα έχει βαζελίνη, ρε φίλε. Η καρέκλα. Δεν έρθει και για να σκηνικούμε. Έλα, Αντρίου. Γιατί η βαζελίνη δεν έχει καρέκλα, εσύ δεν βάζει. Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά λίγο στεναχωρέθηκα. Γιατί, βρε, αγόρι. Γιατί ο Μάριος ανέφερε αυτό που έκανε ο ΑΚΠΟΜ. Αυτό δεν είναι σωστό. Ο ΑΚΠΟΜ, γιατί το ανέφερα, όχι αυτός που το έκανε, γιατί το ανέφερα εγώ. Γιατί όλη η Αμερική και η Αυστραλία. Τι? Να το πεις στο ραδιόφωνο εσύ. Γιατί να το μάθουμε εμείς και όλη η Αυστραλία και όλος ο κόσμος τι έκανε ο ΑΚΠΟΜ. Καλά λέει. Γιατί οι ομογενείς που παρακολουθούν, ας πούμε, ποδόσφαιρο ελληνικό δεν τα είδανε. Εμένα περιμένουν. Δεν θέλουν να μαθαίνουν. Γι' αυτό σου πήρα να σου πω. Εσύ που είπες στον άλλον, άμα ήταν νητσιά σου, είπα, να μην την πάρεις την νητσιά σου στο γήπεδο. Έτσι. Αφού έχει αλητία. Όπως εγώ δεν παίρνω το γιο μου στο γήπεδο για να μην βλέπουν αυτά τι κάνουν οι Λατινοαμερικάνοι. Σωστό. Όχι. Α, οι Λατινοαμερικάνοι. Γιατί οι Αμερικάνοι μοιάζουν μια χαρά. Popcorn. Και δημοτικά τραγούδια βάλαν προχθές. Ναι. Και Μακεδονία χορούς. Και εθνικό ύμνο μία ώρα τραγουδούσε ο Γιάννης. Έτσι. Ναι. Να γιατί παίρνω εγώ το γιο μου στο γήπεδο. Να μην κάνει τότε ο ΠΑΟΚ οικογενειακή κερκίδα. Αυτό μου λες τώρα. Εντάξει, καλά, θα βάλουμε τέτοιο μαντήλια στα παιδιά. Δεν γίνεται οικογενειακή κερκίδα και μπροστά ο Μαύρος να πιάνει το μεσαίο το ποδάρι. Ό,τι θέλω να πιάνω, πρωτάθλημα πάμε να πάρουμε. Ναι. Άντε, να μην το πεις, γιατί να το μάθουμε εμείς, να μην μας το πεις. Εντάξει. Δεν θέλω να τα μαθαίνω αυτά. Από μένα το έμαθες. Ναι, από τον Μάριο. Δεν είδες εικόνες. Καλά, πού ζεις, η Αμερική τι είναι, 1,5 αιώνα πίσω, δεν τα μαθαίνετε. Πίσω. Μπορείς να κυνηγήσεις και γι' αυτό το Σαββίδι. Έγινε ένα τρίκο. Τρέμει. Να σε καλά. Έχουμε το Van Basten. Να, κλαίω. Ανδρέας, σε λατρεύω. Μπράβο, Van Basten. Μπράβο. Φιλιά στο Big Apple. Ωραία. Φιλιά στο Big Apple. Η Άννα Λορέν λέει, μάνατζερ μου πρόσφερε 20.000 ευρώ για να περάσω 2 μέρες με πελάτη. Ωραία. Και τι έκανες. Τι πήγε. Τι θα κάνει. Για πόσο 20.000 ευρώ. Εγώ πάω. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Για πλάκα πάω. Καλημέρα. Τελευταία πριν το διάλειμμα. Ναι, καλημέρα. Καλημερίζουμε λατρεμένη κυρία Εύη, οπαδό του ΠΑΟ. Θα σε φτιάξει καλά τώρα. Όχι. Τόσο πολύ μοιάζουν οι φωνές μας. Κυρία Ρίτα, ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Τσαλτίδια.
Κυρία Ρίτα, ο παδός του Κουκουέ. Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη, λατρεμένη. Χρόνια πολλά από όλους μας και ευτυχισμένα και στον αέρα. Ήταν της Μαργαρίτας προχθές. Και η κυρία Ρίτα σας πήρε όλους μία υπέροχη τούρτα. Τούρτα, την έφαγες εσύ όμως. Black Forest. Ναι. Όχι, Black Forest εμένα δεν μου αρέσει. Μαύρο δάσος. Και τι την έκανες. Θα, κυρία Ρίτα, τη μέρα εκείνη έριχνε ένα τόνο βροχή. Ναι, 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 γι' αυτό διάλεξε. Σου λέει μην την πάρω σπίτι και λιώσει, ας τη φάω εδώ. Ναι, εγώ... δεν υπήρξε περίπτωση με ένα τόνο βροχή να πάω εγώ στον αγαπητό. Να την πάω και να γυρίσω ξανά πίσω εδώ. Για να φανάρει. Δεν γινόταν, ναι, το είπες άλλο ναι, αυτό. Μπράβο, ναι. Και ναι. Έπεφτε Παρασκευή. Ναι. Την τούρτα σας λοιπόν... ναι. Την μη μου πεις ότι δεν την πήρες. Την έδωσα. Την πήρα. Σαφώς και την πήρα. Σαφώς και την πήρα. Απλά την γύρισε εδώ. Δεν την άγγιξα και την έδωσα. Πού? Σε κάποια παιδιά πικραμένα που ζουν μαζί από ένα ίδρυμα. Α, μπράβο. Αχ, μπράβο. Γιουπί. Τα οποία πέταξαν από τη χαρά τους. Μπράβο, αχ, μπράβο ρε Μάριε. Τότε, που έχουν πραγματική ανάγκη. Τότε είσαι ένας και μοναδικός. Μπράβο, αγόρι. Τέτοια καρδιά. Μπράβο. Να λέει αλήθεια. Καρδιά, και του δίνω συγχαρητήρια αν λέει αλήθεια. Αν λέει. Αν το πιο πιθανό είναι να λέει ψέματα, κυρία. Το πιο πιθανό είναι να έκανε αυτό το παιδάκι. Την έχει φάει μόνος του, δεν μας είπε τίποτα για την τούρτα. Όχι. Τι λες. Η Μαριλής. Εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω το Μάριο. Το πιστεύω το Μάριο. Επειδή αν ισχύει αυτό κατά 99%. Κατά 99,5%. Λοιπόν, τότε δικαιούσε. Τι είπες, Μάριε? Όχι, στο Χρήστο λέω, γιατί με ρωτάει εγώ που ήμουνα. Λέω, ήταν μπροστά η Μαριλής και ο Χρήστος απλά μιλούσε με τον Τσατσαρό. Λέγανε κάτι αηδίες εκεί. Λοιπόν, επειδή η πράξη του Μάριου ήταν θεάρεστη, τότε δικαιούσε μία τούρτα. Όχι. Όχι, κυρία Ρίτα, όχι. Όχι, δεν κάνω. Όχι. Α, όχι. Σε παρακαλώ. Οι γιορτάζοντες κερνάνε. Όχι κι άλλοι, όχι. Οι γιορτάζοντες κερνάνε, Μάριε. Καλά, αυτό μην το λες. Εδώ πέρα μας φέραν τρία σοκολατάκια από δίπλα. Δεν, ναι. Δεν ξέρω τι σας έφεραν. Εμείς οι πόντιοι. Ναι. Ξυπόλοιτοι. Αν και ξυπόλοιτοι. Αν και ξυπόλοιτοι. Δεν είμαστε φτωχοί. Όχι φτωχοί. Πού? Είναι λάθος η έκφραση αυτή. Α, πώς το λέτε. Αν και είμαστε ξυπόλοιτοι, δεν είμαστε νηστικοί. Όταν, ναι, όταν είμαστε δύο αδερφές και όταν ξετιναχτήκαμε να δούμε κανένα αγόρι, οι γονείς μας προλάβαιναν και μας έλεγαν, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, φτωχούς πάρτε, νηστικούς μην πάρετε. Τα ακούσατε ήδη. Ωραία μια πείνα. Φτωχούς πάρτε. Νηστικούς μην πάρετε. Νηστικούς μην πάρετε. Κυρία Ρίτα, οι αδερφοί σας το όνομά της αν επιτρέπετε. Και το αρκούδι δεν χορεύει. Βάσο. Βάσο, της μητέρας μου το όνομα και της μητέρας του Παναγιώτη. Ζει η αδερφή σας, ζει. Ζει δυστυχώς σε πολύ τρισάθλια κατάσταση. 9 χρόνια είμαστε. Τέλος πάντων, άστο. Πονάει. Δεν είναι ξυπόλυτη. Αυτό που είπε ο Ιβάν, δεν είπε... Αν και είμαστε ξυπόλοιτοι, δεν είμαστε φτωχοί. Όχι, ακριβώς. Το είδα ακριβώς. Σε ρεπορτάζ το είδα ακριβώς. Το σημείωσα εκείνη τη στιγμή, ακριβώς. Δεν το πείρασε καθόλου εγώ. Το άκουσα. Με το μικρόφωνο και από κάτω μεταφράζει κανονικά και το διαμεταφράζει. Ίσως ο Σαβίδης δεν ήξερε να ξεχωρίσει. Στα ρώσικα τον το είπε στα ρώσικα και δίπλα μετέφρασε ο κύριος που μετέφρασε. Συμπολική αυτό είπε. Όχι, λάθος. Το είπε. Και είπε και στα ελληνικά, είπε το μόνο που είπε στα ελληνικά ήταν σωστά το Μπάοκ. Πάοκα. Αυτό. Όχι, εντάξει, δεν είμαστε νηστικοί. Πάντα ο Πόντιος, Μάριε, πρέπει να ξέρεις ότι η πρώτη αρετή του, η πρώτη, είναι μια δίδυμη παρουσία. Η καθαριότητα και η εργατικότητα. Δεν μπορεί να συγχωρήσει ο Πόντιος τη βρωμιά και την τεμπελιά. Ναι, γι' αυτό ποτέ αυτό δεν είναι πεινάει. Και καθαρό το ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν πεινάει. Μελισανίδη Σαβίδη είναι υπέρμαχη του καθαρού ποδοσφαίρου. Ωραία. Ωραία, κυρία Ρίτα. Μας συγκινήσατε πραγματικά. Και η τούρτα πήγε σε στομάχια που πραγματικά το είχαν ανάγκη. Να σε καλά, εγώ θα σας στείλω. Να πάει κάποιος να την πάρει. Ωραία. Όχι Black Forest όμως αυτή τη φορά. Α, τι? Κάτι άλλο.
Φράουλα. Σεράνο, ναι, με σαντιγί και σοκολάτα. Καταλαβαίνετε, κυρία Ρίτα, ότι αν του άρεσε η τούρτα πάρα πολύ, δεν θα πήγαινε σε παιδάκια. Θα κατέληγε στα στομαχάκια, στο χρωμαγάκι του Μάριου. Καταλάβατε. Σα λατρεύω. Κυρία Ρίτα, σοβαρά. Πες μου τι θέλετε. Με το καλό του χρόνου. Με το καλό του χρόνου. Όχι τώρα. Ελάτε να μα δείτε έτσι. Ειλικρινά το εννοώ. Καμιά περισσότερη. Εμεί, Μαριέ, οι πόντι δεν πάμε μάδια χέρια σε Ωραία, φέρτε ένα πρωτάθλημα εδώ πέρα στον κύριο δίπλα. Την αγάπη σας. Να είστε καλά, κύριε Ρίτα, καλημέρα. Καλώς το καλό. Μαζί μας είχαμε αυτό το μισάωρο το βυθό. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι βυθό με τέσσερα βουλάκια, τσιπουράκι και δύο μεζεδάκια που αγνώστη στρατιώτη 36 στην Πολύχνη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 66 23 76. Πηγαίνουμε σε break. Άμα την επιστροφή μας ανοιχτές γραμμές 2310 287 888, στείλε μας μήνυμα, σχολίασε τον τεράστιο Φάμπιο Κουαλιαρέλα. Πεκταρά, αντιτουριστικό, μαυριδερό, καμπουριαστό, τριχωτό, αλλά πεκταρά. Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Καταφθάνουν μηνυματάκια. Ένα από αυτά ανήκει στον Θωμά τον Στόν, τον οπαδό του Ηρακλέως και της LFC. Πρέπει να πάρει πόντιο μεταφραστή ο Κυριάννης ή να μιλήσει επιτέλους κανένα ελληνικό. Λέω εγώ τώρα. Κυρία Ρίτα, τούρτα Nottingham Forest με κεράκια Tony Woodcock. Ατελείωτο δάκρυ. Λέγαμε τώρα με τον Χρήστο Κιώση ότι εγώ προσωπικά Tony Woodcock δεν τον έχω δει πάρα πολύ στην Nottingham Forest. Βάζει το πρώτο γκολ. Εγώ τον έχω κυρίως εικόνα στην Κολονία, ναι, και μετά Arsenal και Εθνική Αγγλίας. Τον έχω και Nottingham, αλλά λίγο. Πολύ λίγο. Νομίζω έχει βάλει γκολ στη Λεωφόρο, 0-2. Αν και είσαι. Εννιάρη στο Παναθηναϊκό. Εννιάρη στο Παναθηναϊκό. Φόρο στο Παναθηναϊκό. Εκείνη τη βραδιά. Όχι. Ο Άγγελος. Ο Χαριστέας. Αναστασιάδης. Αν και είσαι προσβλητικός, λέει ο 164. Ο οποίος κοράρει στην Βαρκελόνη μέσα. Βαρκελόνη πάνω. Ναι, όταν βρω χρόνο λόγω δουλειάς, θα σου φέρω και εγώ κάτι να φας. Έτσι για κέρασμα. Φίλε 164. Το λέει σοβαρά ή το λέει λίγο απειλητικά. Φίλε 164, θα σου πω το εξής. Γιατί είμαι προσβλητικός. Σε έβρισα. Ναι, αν το μυαλό σου. Αν το μυαλό σου. Πάει στο πονηρό, λες. Πάει στο πονηρό. Άντε ρε χαμένε. Δεν ευθύνομαι εγώ, φίλε. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο ραδιόφωνο, ναι, και 99% φορές δεν ξεφεύγω. Καλά, αυτό νόμως. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο ραδιόφωνο. Άρα, πού είδες την προσβολή? Ξεφεύγεις τα διαλύματα. Αν εσύ σκέφτεσαι κάτι άλλο, είναι διαφορετικό. Το να μπορώ όμως και να παίζω με το μυαλό, δεν είναι προσβολή. Μουρίνιο. Είναι τέχνη. Μπράβο, ρε Μουρίνιο. Και γι' αυτό η Αθηνά λέει: μπράβο, ρε Χρήσανθε! Έτσι, γερά! Τα έχεις κάνει σκόνη τα παόκια. Νόμιζα ότι διαβάζει ψεύτικο μήνυμα, τώρα το βλέπω. Όσο για Άρη, ήθελα να μείνει ο Ερέρα και να γίνουν μεταγραφές. Αθηνά από Κεντρινόρο, Ελευθέρω Κορδελιά. Γεια σου, Αθηνούλα. Γεια σου, Αθηνά. Τεράστιο μήνυμα από Αριανό, 7-16, λατρεμένος, πιστός Βικτοριανός. Δεν είναι αντιτουριστικός ο Κουαλιαρέλα, ρε φίλε. Εμένα μου θυμίζει Σάκη Τανιμανίδη. Ναι. Ναι, ναι. Σάκη Τανιμανίδη που ο ΕΟΤ σκέφτεται να τον κάνει αφίσα τύπου Live Your Myth in Greece. Τα φιλιά μου, τεράστιο μήνυμα, το ζηλεύω. Φανταστικό, ναι. Τανιμανίδη σε λιγότερο γκομενίστικο. Εμένα προσωπικά το Τανιμανίδη σου Σάκη, το παιδί σαν γκόμενος δεν μου αρέσει. Λέμε τώρα. Ωραία κομμάτι, επιλογή από το πρωί του Τσαλτίδη. Του Παναγιώτη. Μαυρίκιος Μαυρικίου. Έχω πέσει θύμα βιασμού στο στρατό. Άντε ρε, όταν βγαίνουν και τα λέμε μετά από 20 χρόνια τώρα. Άσε με τώρα. Μάλιστα. Καλά, εσύ γιατί το λέμε τώρα. Εκείνη την ώρα, πούμε, εντάξει, περίμενε και εσύ. Και για ποιο λόγο το λέμε τώρα. Συγγνώμη, ο Μαυρίκιος, ναι, Μαυρικίου, τι είναι, παιδιά? Για να κερδίσει κι εγώ ένα λεπτό, ρε φίλε. Είναι ηθοποιό τραγουδιστή, κάτι τέτοιο. Α, μάλιστα. Ήταν σε ποιο ήταν, στο X-Factor, σε κάποιο τέτοιο. Στο... Ναι, sorry, δεν σε ένα από αυτά ήταν. Σε βιάζει στρατό και δεν το κατήγγειλε. Σοβαρά τώρα, ε. Καλά, μπορεί να γίνει αυτό. Έλα ρε φίλε τώρα. Γιατί ρε φίλε. Τι λες τώρα, ρε Παναγιώτη? Άσε με. 100 ιστορίες, τι λες? 100 ιστορίες, ξέρεις, δεν ξέρω κι εγώ. Τα λέω 100, ξέρω 3. Πού είναι το περίεργο? Ήξερες και δεν μίλησες? Ξέρω κι εγώ. Ξέρω κι εγώ. Είναι εύκολο να μιλήσεις, ρε φίλε, να μην σου συμβεί. Εύκολο να μιλήσεις. Βιασμός στρατό. 19 ετών να σε βιάσω στρατό, ναι. Το παλικάρι αυτοκτόνησε στη Λίμνο, αεροπορία, ναι, σειρά μου. Ναι. Που το κλείσανε μέσα στην ντουλάπα στη Λίμνο. Το κράτησε μέσα. Και του κάναν καψόνι το, ναι, παιδί. Ναι. Τι να βγει να πει. Εκεί τα πάντα αποσιωπήθηκαν. Τι λες τώρα, ρε Παναγιώτη? Ρε φίλε, άρα τώρα σου βάλει όλα να κάνει 5,5 και άλλο τώρα σε βιάσουν. Ωραία, άντε, εσύ άμα γίνει, σίγουρα με το πιάσει. Δεν θα γίνει και επίση θα με ξανακαλέσει, τον πηγαίνω. Μπράβο. Για ωραία. Την χώρα σα. Μήνυμα οπαδού. Γιατί? Χώρα σα. Μπράβο, αρχίζει να θυμίζει ΠΑΟΚ. Μπράβο.
Τι είναι η χώρα, ρε φίλε, τι είναι η χώρα, οι χώρες όλου του κόσμου. Για το έθνος. Τι είναι οι χώρες όλου του κόσμου, ρε φίλε. Ναι. Μήνυμα ΠΑΟΚΤΗ. Μόνη μας πατρίδα τα παιδικά μας χρόνια, αυτό είναι, ρε φίλε. Είναι η αναμνήση και όλα αυτά τα πράγματα. Τι είναι. Τι είναι αγαπής από το κράτος, ας πούμε. Σε παραδέχομαι. Από το κάθε κράτος. Αυτή μ' αρέσει. Από το λόγο τιμής. Η Αγγελική Δημητρακοπούλου. Πότε το κάνουν αυτό, ρε. Τώρα ξεκινάνε, λέει, 18 Μαρτίου τα γυρίσματα. Μήνυμα θαλαμοφύλακα παδού του ΠΑΟΚ. Τα έχει με το μεγάλο. Ναι. Εμένα η Βολιώτη μ' αρέσει. Και εμένα μου αρέσει η Βολιώτη. Ναι. Μήνυμα θαλαμοφύλακα παδού του ΠΑΟΚ. Πολλές σας αρέσουν αυτοί, αυτές δεν αρέσουν εσάς. Δεν πειράζει. Μάριε, λέει ο θαλαμοφύλακας ο παδός του ΠΑΟΚ. Άμα πουλήσω νερά που δεν θέλω στην Κίνα για 7 ευρώ το μισόλιτρο. Και μετά από 5 μήνες οι Κινέζοι τα παρατήσουν σε μια γωνιά στο Σινικό τείχος χωρίς να τα πιούν. Θα παραξενευτείς. Γιατί κάτι τέτοιο έγινε με τον Κλιγκόπουλο, αλλά δεν ακούσαμε τίποτα. Σινικό τείχος. Συγγνώμη, παιδιά, Κλιγκόπουλος. Πήγε Θύελλα Καμαρίου το παιδί. Τον έδωσε, ο Άρης τον Ολυμπιακό, δεν κατάλαβα. Εδώ εσύ πούλησες το μελίσι 2 εκατομμύρια και 2 εκατομμύρια μόλτο. Κότσο πιάσαμε τον Παναθηναϊκό. Και εμείς κότσο πιάσαμε τον Ολυμπιακό. Μπράβο, μπράβο, το λέω. Καλά, γίνονταν κότσο, σμπρωγμένος κότσος εκείνος Παναγιώτης. Κατάλαβα δηλαδή. Ναι. Όταν τα κάνει αυτός, ναι, είναι καλά. Ναι. Όταν τα κάνουμε εμείς, δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Ναι. Δεν είναι καλά. Γραμμή. Γραμμή, καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Πάντως και οι δύο έχουμε δώσει παίκτες που στη συνέχεια δεν πιάσανε. Προπονητή πακέτο με παίκτη που ήταν πιασμένη, κανένας δεν έδωσε. Άλλος από σένα. Πιασμένη, τι εννοείς πιασμένη. Καλή. Πιασμένη μεταφορικά, όχι. Αφού του έβαλε 6 γκολ στι αίρε. Που όποτε πάω στι αίρε και πέρα του βάζω 10. Ναι, και μετά αφού έβαλε 6 γκολ, αγοράσανε. Δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραία, ρε φίλε. Να δει το Ρόμπερτ Ρέρφορντ και μετά να του πουλήσει τη γυναίκα σου. Μπράβο, συγχαρητήρια, ρε φίλε. Είσαι μάγκα. Τον έδειρε και μετά σου άφτωσε τη γυναίκα αφού σε πλήρωσε. Χάρη Σαββίδη είχαμε. Και είσαι εσύ ο μάγκα, δεν αυτό. Χάρη Σαββίδη είχαμε, ρε φίλε. Εσύ είχε από την άλλη μεριά. Από την άλλη πλευρά τη. Άρα είναι με χάρη Σαββίδη. Μπορεί να το κάνει αυτό ο Ιβάν. Άτσε ρε χαμένε. Μεγάλος χάρης. Άσε με τώρα. Σωστό. Άμα αποφασίσουν να παίξουν. Ακροατές, τελευταίοι ακροατές. Για να ξέρουν οι νέοι, υπήρξε μεγάλος πρόεδρος άλλος στον ΠΑΟΚ, ο Φρουτέμπορας από τη Βέρεια, Χάρης Σαββίδης. Θεός χωρέστον, εκεί πάνω που ψηλά μας κοιτάει. Καλημέρα, γραμμή. Ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου Νικαίας είχε 4 πλαστά πτυχία. Ναι, ντροπή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κύριος Βασίλης, ο παδός του Ηρακλέους. Πάμε, κύριε Βασίλη. Για σχετικά με την παροιμία που είπε ο Ο Ιβάν, ναι. Είναι αυτή πηγάζει από την ελλά μας παράδοση. Ναι. Καλά, κύριε Βασίλη, τώρα είναι το προφανές, εντάξει. Είναι λίγο προφανής η παροιμία, το νόημά της. Είμαστε ξυπόλοιτοι, αλλά δεν είμαστε φτωχοί. Εντάξει. Πηγάζει από εκεί, διότι πρώτα και κύριο μετά την Κυριακή προσευχή που ο ίδιος ο κύριος από όρους προσέφερε προς τον πατέρα του για να ακολουθήσουμε κι εμείς, το Πάτερ Ημών το περίφημο. Ναι. Ήρθε ο προπροσιασμός των 5 άρτων και των 2 ηχθείων, ναι, με αποτέλεσμα στις λειτουργίες όταν κάνουμε την αρτοκλασία, ναι, να λέμε πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν, οι δε ζητούνται στον Κύριον, ού καλατωθήσονται παντός αγαθού. Κύριε Βασίλη, μία πορεία. Μου επιτρέπετε? Παρακαλώ. Μία πορεία. Φιλοσόφους, Έλληνες και ξένους και λογοτέχνες, έχετε διαβάσει, διαβάζετε? Εννοείται πρώτα να ξεκινήσουμε τη δική μας την ελληνική παιδεία. Ναι. Αν έχετε διαβάσει, μην πείτε τι, πώς και τα λοιπά. Γενικά, νομίζω ότι έχετε διαβάσει και να διαβάζετε. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Πώς ακούτε εμάς? Όχι, άλλο θέλω να πω εγώ. Άλλο θέλω να πω. Άλλο, γιατί μας κάνει. Και μου το είπε και ακροατής αυτό. Είναι και δικιά μου απορία. Ο άνθρωπος είναι ανωτάτο επίπεδο. Έχετε διαβάσει? Ναι, είπα. Καταρχήν τους Έλληνες όλους. Όλους. Μπράβο. Από ξένους. Και αυτά που δεν κυκλοφορούν. Ναι, από ξένους. Νίτσε διάβασα αρκετά. Νίτσε. Το Μάρξ, τον Έγγελς. Μπράβο. Ο Παναγιώτης. Από όλα αυτά, κάποιος αν σας ακούσει εδώ στις παρουσίες σας στην εκπομπή μας, θα του δοθεί η εντύπωση ότι είστε απλά ένας άνθρωπος θρησκόληπτος μόνο. Έχει δίκιο, κύριε Βασίλη. Δηλαδή, άνθρωπος που έχει διαβάσει Νίτσε, Βάγνερ, Γάλλους του διαφωτισμού, Βάγνερ Λόβ, Ιταλούς νεοτεριστές, Άγγλους ρομαντικούς και φυσικά την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, εδώ όταν βγαίνετε ακούγεστε σαν να μιλάει κάποιος που είμαι αυτό που ο λόγος μας λέει μόνο της Εκκλησίας. Όχι.
κάνεις πολύ. Καταρχήν η εκκλησία τους προσπιθάει. Μα δεν είναι μόνο δική μου εντύπωση, μου το μετέφερε και άνθρωπος 40 τόσων ετών. Μου λέει ο κύριος Βασίλης είναι αυτό που λέμε, λέει, θεούσος. Το μεταφέρω κατά λέξη. Αδικείτε τον εαυτό σας. Καταλάβατε. Σκέφτεται αν αυτός που κάνει την ερώτηση αδικεί τον εαυτό του. Μπράβο κύριε Βασίλη. Γιατί αυτό είναι ένα έμεσο μπούλινγκ που σας κάνει. Σας βάζει ένα προβληματισμό για να προβληματιστείτε και να σταματήσετε να λειτουργείτε έτσι. Όχι, έχει δίκιο ο Μάριος. Και δική μου απορία. Και το μπούλινγκ το κάνει και ο Παπαδόπουλας, κύριε Βασίλη. Όχι, όχι, όχι. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Δεν υπάρχει κανένα μπούλινγκ, διότι η γνώμη του καθενός είναι απολύτως ελεύθερη. Αρκεί να στηρίζεται σε γνώμη. Άνθρωπος που διάβασε Πλάτωνα, Σοκράτη, Αριστοτέλη, Νίτσε, Χέμινγκουεϊ. Τον Έφηβο το διάβασες. Μάριε. Όχι. Εκεί λοιπόν στον Έφηβο προήρθε η μία κατηγορία του Σοκράτους για να καταδικαστεί σε θάνατον. Ναι. Όταν ρωτάει το δάσκαλο μετά από εδώ τι. Ναι. Μπράβο. Και του λέει ο Σοκράτης ότι η ψυχή μας θα πάει εκεί που ανήκει, στο δημιουργό της. Ναι. Εμείς είμαστε χωμάτινοι. Τα μίση και τα πάθη και η περιουσία θα μείνει εδώ. Ναι. Επειδή τότε υπήρχε το δωδεκάθεον, ναι, και επειδή δεν αναφέρθηκε στο δωδεκάθεο αλλά σε μία δύναμη πάνω από το δωδεκάθεο που ελέγχει τα ψυχάς, καταδικάστε ότι η μία του κατηγορία ότι ενσπείρει κοινά δαιμόνια. Δεν υπάρχει στην παγκόσμια λογοτεχνία λογοτέχνης ο οποίος εμφανίζεται ο πιο άθεος όλων, ναι, που, να μην αναφέρει, που δηλαδή, στο τέλος, ναι, να μην καταλάβεις ότι έχει μια βαθιά πίστη κάπου. Πολύ ωραία αυτά. Αν αυτό, ναι, δεν μπορεί να το προσδιορίσει. Ωραία, ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου με όλα αυτά. Οι δικές σας παρουσίες εδώ, εδώ είναι αποκλειστικά και μόνο, έχουν αναφορά Ευαγγέλια και Παλιά και Καινή Διαθήκη. Δεν ισχύει αυτό. Λέει ο άνθρωπος πάρα. Εδώ, σε εμάς, αλλά και στον Γιώργο που σας ακούω το Ζαγόρα. Δεν είναι κατηγόρια αυτή. Απλά νομίζω ότι αδικείτε τον εαυτό σας με όλα αυτά που έχετε διαβάσει και τις γνώσεις που έχετε. Να σου πω για τη Μάρια. Ναι, γιατί. Του έκανε μία ερώτηση, λίγο πριν φύγει ο Ιησούς ως μαθητάς του. Ναι. Τι λέει ο κόσμος έξω για αυτόν. Για αυτόν, ναι, ναι. Και άρχισαν όλοι να λένε δάσκαλος, ραβίνος, προφήτης και ούτω καθεξής. Ναι. Δεν απαντούσε ο Πέτρος. Ναι. Ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή ή το Σίμων. Ναι. Και του λέει Πέτρο εσύ δεν έχεις γνώμη για το δάσκαλό σου. Και γύρισε ο Πέτρος βουρκωμένος, τον πιάνει από το... γιατί έτσι χαιρετούνται οι Ιουδαίοι, χέρι όμο με όμο, και του λέει αληθώς λέγω σε, σύ ο Χριστός τον βαφτίζει, καταλαβαίνεις τι σημαίνει στα αρχαία ελληνικά Χριστός. Ναι. Ο αληθινός Υιός του Θεού του Ζώντος. Ναι. Και του λέει το περίφημο αληθώς Πέτρο λέγω σε, ότι πέτα της εκκλησίας μου οικοδομήσω επί σου. Θέλω να σου πω ότι αυτό το «ον» που εμφανίστηκε για πρώτη φορά για να καθιερωθεί μετά την έκπτωση των πρωτοπλάστων εις την ανθρωπότητα και στον Αβραάμ, αποκάλεσε τον εαυτό του «ον». Ο Θεός που έχει επικρατήσει στον κόσμο των υπόλοιπων είναι λέξη ελληνική. Είναι αυτός που θεάται. Και δι' αυτό η πρώτη λέξη όταν δημιούργησε την 7η μέρα των άνθρωπων είπε εις των πληθυντικών, γιατί πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει τριαδική θεότητα, ας ποιήσομεν άνθρωπον, καθ' εικόναν και καθ' ομοίωσιν. Ακούτε τρόικα, μην μπερδεύεστε. Και γι' αυτό... Νομίζω ότι δεν κάνετε και σήμερα κάτι διαφορετικό από το να μην δικαιώσετε, για να μην δικαιώσετε εμένα και τον ακροατή που έθεσε την απορία. Και γιατί δεν διαβάζει το Στογεύσκι. Α, τον παίκτη. Όχι, δεν μιλάω για τον παίκτη. Με την αγαπημένη του Αλεξάνδρεβα. Για τη ζωή του και τη μεταστροφή του και πώς θα δημιουργήθηκε. Μέχρι που εμφανίστηκαν τα τέσσερα Ευαγγέλια και Αποκάλυψης για να συμπληρωθεί η σύνοψη και να κλείσει η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με τη μετάφραση της Ιτάλα, μέχρι τότε υπήρχαν φιλοσοφίες. Μάλιστα. Κύριε Βασίλη, να είστε καλά. Επειδή περιμένει η ώρα και ένας ακόμη κινητό ακροατής. Συγγνώμη για τον ακροατή, αλλά επειδή έπρεπε να απαντήσω. Σωστό, σωστό.
Λίμπερο 107,4, αριστερά τον Εφρέμ. Για κάτι για αύριο, επειδή αυτοί οι τρεις ιεράρχες, ναι, 30, οι δύο εξ αυτών ήταν φοιτητές στην Ακαδημία Πλάτωνος στην Αθήνα, ναι, έχουν μεταφράσει όλη την αρχαιοελληνική πραγματεία. Και δι' αυτό, εάν πάτε στη Μονή Ιβύρων στο Άγιο Όρος, θα δείτε και τους φιλοσόφους μας να είναι εκεί ψηλά, κάτω από τους Αγίους. Ο Γρηγόριος ο ένας και ο άλλος? Και ο Μέγας Βασίλειος. Και ο Μέγας Βασίλειος, αυτοί οι δύο. Ναι. Ήταν και συμφοιτητές με τον Άριο, έναν άλλο μεγάλο θεολόγο, ο οποίος προτίμησε για λόγους δικούς του να γίνει αιρετικός. Που τον βάλαν στον πάγο και από τότε έχει μείνει Άριος πάγος. Επειδή δεν απέβαλε το εγώ του. Ναι. Ωραία. Κύριε Βασίλη. Δεν σχολιάζω, δεν σχολιάζω. Ναι. Παρουσία λαμπερή, φωτεινή, φωτεινή. Μπράβο, αυτό φωτί. Τελευταία γραμμή για σήμερα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Πολύχνη, όνομα... Βασίλης. Βασίλης από Λίχνη. Ω, Βασίλη λατρεμένε, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε, Βασίλη μου. Χρήστα, θέλω να σε ρωτήσω, πριν είπες ότι φέτος με τους πόντιους, ότι το πρωτάθλημα δεν είναι καθαρό, ας πούμε. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Φίλε, δεν ακούς μάλλον καλά. Όχι, δεν είπε έτσι. Όχι, πώς το είπες, με την κυρία που λες, με τους πόντιους. Γι' αυτό λέω και το ποδόσφαιρο είναι καθαρό με τους δύο πόντιους. Το Μελισανίδη και το Σαβίδη. Αυτό είναι παστρικό. Είναι παστρικό, πολύ γιαγιά μου, γλυκερίες χωρίς. Καθαρό είπα εγώ, παιδιά. Εγώ δεν είπα παστρικό. Εγώ είπα καθαρό. Καθαρό, πεντακάθαρο. Αν εσείς ακούτε άλλα, δεν φταίω εγώ. Ναι, εντάξει, καλά. Ξέρετε, απλώς ήθελα την άποψή σου. Και το Βασίλη δεν είναι όμως βλάκας, σου λέει ήταν αιχμή αυτό. Όχι, θέλω την άποψή σου. Άσε τι, α πούμε, θέλω την άποψή σου φέτος με. Το πρωτάθλημα που έχει στα ντέρμπι και με τον Άρη, ας πούμε, έχει ξένους διαιτητές. Ποιο πιστεύεις ήταν πιο καθαρό πρωτάθλημα τα τελευταία, τι ας πω, 15 χρόνια? Τι πιέδω συγκριτικά να το βάλω? Ναι ρε παιδί μου, από αυτό το πρωτάθλημα το φετινό είναι τουλάχιστον 3% πιο καθαρό από όλα τα προηγούμενα χρόνια που έχει ξένους διαιτητές. Είναι πιο ανταγωνιστικό. Τι ανταγωνιστικό, ρε, είναι πιο ανταγωνιστικό, είναι, γιατί πλέον δεν ευνοείται, γιατί πλέον δεν ευνοείται μόνο ο Ολυμπιακός, όπως τα προηγούμενα χρόνια, ευνοείσαι και εσύ και η ΑΕΚ. Ωραία, πάρ' το και έτσι, είναι 3% καλύτερο, δηλαδή πιο καθαρό, πιο ανταγωνιστικό από όλα τα προηγούμενα. Δεν θα έλεγα, δεν θα χρησιμοποιούσα ούτε τη λέξη καλύτερο, δεν θα χρησιμοποιούσα ούτε τη λέξη καλύτερο, ούτε τη λέξη καθαρό. Όντως, γιατί καλύτερο μπορεί να είναι ένα πρωτάθλημα μέτριο. Να είναι ανταγωνιστικό και να το θεωρείς καλύτερο. Σε ένα πρωτάθλημα που παίζει βόλεϊ ο Βιερίνια, που ναι, παίρνει την μπάλα με το χέρι ο Μάνταλος, ναι, που γίνεται το πέναλτι που γίνεται προχθές, ναι, και δεν γίνεται τίποτα και την επόμενη εβδομάδα ξαναπαίζουν αυτοί οι διαιτητές, ναι, μόνο καθαρό δεν είναι. Σίγουρα. Όταν ο Κομίνης δίνει αυτό το πέναλτι που έδωσε στη Λαμία και το ξαναορίζουνε, μόνο καθαρό δεν είναι. Όταν ο διαιτητής, όταν μου βάζουν στην Ξάνθη τον Τάση από την Έψη Πύρου που έδωσε τη βουτιά του Μαρκόφσκι με το λεβαδιακό πέναλτι, μόνο καθαρό δεν είναι. Κάτι άλλο μπορεί να είναι. Καθαρό δεν είναι πάντως. Αλλά δεν πρέπει, πιστεύω, να παρακολουθήσεις ότι δεν είναι και η Θάτσερ, ας πούμε, να έρθει να τα καθαρίσει όλα. Καλά, από εκεί ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάει, από την πολιτική βούληση ξεκινάει το πράγμα, φυσικά. Μια βελτίωση 5% δεν έχει γίνει σε σχέση με. Έγινε, σου είπα, όταν χρησιμοποιώ τη λέξη ανταγωνιστικό, εμπεριέχει βελτίωση αυτό. Αυτή η έννοια, το ανταγωνιστικό. Αλλά με το ζόρι να θέλετε να λέμε και εμείς ότι είναι καθαρό και είναι το 50-50 κτλ. Δεν θα το πω ποτέ, Βασίλη, δεν χρειάζεται. Καθαρό να μην πεις, αλλά μπορεί να πεις ότι είναι το πιο καθαρό των τελευταίων τουλάχιστον 10 χρόνων. 15 θα σε πω εγώ. Όχι, δεν είναι. Ποιο ήταν πιο καθαρό? Δεν είναι πιο μήπως καθαρό, γιατί εσύ την έννοια του καθαρού την περιορίζεις στο τι γίνεται με την ομάδα σου και το πόσο ανταγωνιστική είναι η ομάδα σου. Εγώ σου λέω ότι όταν... Όχι. Όχι, φίλε. Όχι. Όταν υπάρχουν όλα αυτά που υπάρχουν στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν είναι ούτε καθαρό, καλά, ούτε οτιδήποτε. Τώρα, αν σου πει παράδειγμα 2002-2003, το θυμόμαστε, το θυμάσαι ακριβώς τι έχει γίνει. Ναι, δεν θυμάμαι. Εντάξει. Είναι και αυτό τώρα που ρωτάς. Ποιο, λες ποιο. Σου λέω κι εγώ. 2003-2004. Παράδειγμα. Τι να σου πω, ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός το έπαιρνε με 30 βαθμούς, με 30 βαθμούς παραπρόπερση, ναι, υπήρχαν παιχνίδια που έκανε, θυμάμαι ένα μάτς που ο Μίτρογλου είχε δώσει 3 αγωνιές για κόκκινη και δεν τον έβγαζε με τίποτα έξω. Δεν τον έβλεπε, ρε φίλε. Τι να το πω, καθαρό, 30 βαθμούς τελείωσε. Αλλά στην πορεία του πρωταθλήματος, αυτό σου λέω ότι ευνοούνταν μόνο αυτός. Αυτό έχει αλλάξει. Πλέον έχουν, ναι, όλοι ισχυροί από κάτι. Είναι η τούρτα και παίρνουν όλοι από κομμάτια. Παιδιά, κλείνουμε. Κλείνουμε. Άρα είναι το λιγότερο βρώμικο. Άντε πάλι. Το πιο καθαρό είναι, άστος να λένε. Το πιο ανταγωνιστικό είναι. Μόνο για να μην το πεις επειδή είναι ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό μόνο. Και εσύ, άκου λίγο, και εσύ θες να το πω επειδή είναι ο ΠΑΟΚ. Μα ναι, γιατί είναι η αλήθεια. Μα ναι. Α, μα ναι.
Αμα ναι! Βασίλη, γεια σου, Βασίλη μου! Καλημέρα, παλικάρι μου! Καλημέρα. Τέλος, θα λέμε του μόνο. Ωραίο ο Βασίλη. Δώσε επίλογο. Πολύ, πολύ ωραίο. Κάνε επίλογο. Λοιπόν, εγώ πέρασα σε λίγο παιδιά να χτυπήσω πιπερών, κάνα φαγητάκι τη προκοπή. Στην Γεωργίου Παπανδρέου 25. Μην το δώσει και αυτό στα παιδάκια. 2310-868-868 για τη Λιβεριά από το πιπερών. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την μηνυματική συμμετοχή, για την τηλεφωνική συμμετοχή και φυσικά όλες και όλους για την ακρόαση που μας κάνετε την πρώτη με διαφορά εκπομπή στο 10-12 σε ακροαματικότητα. Ειλικρινά παιδιά. Είχαμε Χρήστο Κιώση, τον ευχαριστούμε για ό,τι έκανε για εμάς σήμερα. Αύριο με το καλό, 10 η ώρα εδώ, να πούμε κάτι. Αύριο θα δίνουμε προσκλήσεις διπλές. Διπλές προσκλήσεις για την Ζουτρόπια. Όχι, πώς λέγεται εσύ η έκθεση. Ζουτρόπια, Ζουτρόχια, πώς λέγεται εσύ. Που είναι στην διεθνή έκθεση μέσα. Ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Θα δίνουμε διπλές προσκλήσεις αύριο. Και από Πέμπτη Παρασκευή θα δούμε για διάφορα λαϊβάκια, ίσως και θέατρο. Παναγιώτη, κάτι τι κάνει. Μα τρώσε από τώρα, ρε φίλε, ακόμα τι κάνει. Άντε, κλείσε λίγο με μουσικούλα, με επιλογή Παναγιώτη Παπαδόπουλα, λατρεμένη Stone Roses από μια πόλη που βρίθη ποδοσφαίρου, μουσικής και στυλά της αλητείας. Το Manchester της βορειοανατολικής Αγγλίας. Βορειοδυτική, συγγνώμη, εγώ, φάουλ εγώ.